για ένα ακόμη βράδυ. Μπαλαντέρ εδώ μέχρι τις 12. Στο Λίμπερο 107,4. Το δίωρο που όλοι έχετε αγαπήσει. Το καλοκαιρινό δίωρο. Σε μια δύσκολη μέρα. Ενώ δεν έχει πολύ υψηλή θερμοκρασία. Δεν έχει καθόλου αέρα. Έχει αρκετή υγρασία και υπάρχει μια ταλαιπώρια σήμερα. Είμαστε λίγο κολλημένοι με υδρότες, αλλά τι να κάνουμε, έτσι θα πάμε. Δεν έχουμε και άλλη επιλογή, θα το αντέξουμε. Αυτό είναι το Summer in the City. Έτσι δεν είναι, να μαζούμε το Summer in the City. Ωραίο το Summer in the City. Ποια είσαι εσύ? Εγώ είμαι η... Α, μάλιστα. Θα μας κρατήσεις παρέα σήμερα μέχρι τις 12. Instagram, Kali Roy. Τέλεια. Ορμάτε λοιπόν. Ορμάτε λοιπόν. Έτσι μην αναγκαζόμαστε να αγοράζουμε followers. Εντάξει, ορμάτε εκεί πέρα για να γίνει δουλίτσα. Λοιπόν. Μας χαιρετάνε. Γεια σας, γεια σας. Πολύ και διάφοροι. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, οπότε θα έχω παρέα σήμερα. Θα είμαι μόνο, θα μιλάω εγώ σε ένα μικρόφωνο και στον εκάστοτε χολέπτη. Σήμερα έχω Γιάννη Ζάτση εδώ στην ρύθμιση του ήχου. Είναι αυτός ο οποίος επέλεξε το σημερινό χαλί, το οποίο έχουμε επιλέξει για αυτή την εβδομάδα γενικότερα. Μου είπε ότι θέλει να ακούει Μπέσερ Γυράκη και μάλλον θα το γυρίσουμε από αύριο πάλι. Έτσι πιο το... ωραίο είναι. Ή από Δευτέρα τέλος πάντων θα το γυρίσουμε για να. Πιο ωραίο είναι η Μπέση. Πιο καλοκαιρινό είναι. Εσύ δόξα ξοέιρα έχω τώρα. Ναι, αυτό είναι νταμπαντούμπα, δύο ώρες το ίδιο πράγμα. Αυτό είναι νταμπαντούμπα τραγούδι, αυτό είναι νταμπαντούμπα. Δύο ώρες το ίδιο πράγμα είναι, δεν αλλάζει καθόλου. Κάνεις πλάκα. Ενώ η Μπέση, πιο ωραία. Ενώ η Μπέση έχει ρε παιδί μου, την είδα σε ένα... Α, που ήταν στην Καλλιδική τώρα πάλι το Σαββατοκύριακο, την είδα. Δεν ξέρω αν τραγουδούσε, απλά την είδα σε ένα Insta story. Να τραγουδάει έτσι χαλαρή ρε παιδί μου στο... Τότε που είχε αλλάξει και τρία ρούχα. Ναι, όχι, δεν τραγουδούσε σε μαγαζί. Ήταν κάποιος ο οποίος την είδε, τη χαιρέτησε μάλλον ρε παιδί μου. Και της είπε να ανεβάσουμε και ένα story και να τραγουδάει κορμί καλά. Και τραγουδούσε. Τέλεια. Μάλλον την ήξερε αυτό που τώρα ανέβασε, υποθέτω. Καλά, και άμα δεν την ξέρει, δεν δυσκολεύεται και πάρα πολύ να ανεβάσει story μαζί σου και φωτογραφία. Δεν ξέρω αν μπορούμε να ανεβάσουμε και να τραγουδήσει. Υπάρχει τέτοια φωτογραφία στο Facebook. Ένα κουπλεδάκι να μπορέσει να δώσει. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι και τις 12. Για κάτσε λίγο τι γίνεται. Ωραία. FM κενό. Και το ονοματεπώνυμο στο 545-26 έχουμε άλλα δύο εισιτήρια σήμερα. Για το ΠΑΟ Κάγιαξ την ερχόμενη Τρίτη θα τα κληρώσουμε όπως και χθες εκεί στο τέλος της εκπομπής. FM και ενώ και το ονοματεπώνυμο στο 545-26 για τα δύο εισιτήρια του ΠΑΟ Κάγιαξ τα οποία θα κληρώσουμε εκεί προς το τέλος του δικού μας διόρου. Λοιπόν, εδώ και σήμερα στο δικό μας διόρο δεν μπορώ να πω ότι είναι καμιά μέρα συγκλονιστική σε εξελίξη. Είναι πάλι μέρα που έχουμε κάτι να βλέπουμε την ώρα της εκπομπής. Θα είχαμε τον Ολυμπιακό που κέρδισε τόσο εύκολα όσο δείχνει το τελικό 4-0 την Βικτόρια Πλιζέν και πήρε την πρόκριση για την επόμενη φάση. Και σήμερα βλέπουμε αυτή την ώρα, αν και τελειώνει το παιχνίδι, είναι η αλήθεια, την αντίπαλο του Ολυμπιακού στην επόμενη φάση, την θρυλική Ιστανμπούλ Μπασάκ Σεχίρ, η οποία σήμερα δίνει το τελευταίο φιλικό πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό μάλλον, στο ΆΚΑ με την ΑΕΚ. Είναι το τελευταίο φιλικό τεστ για των δύο ομάδων, καθώς και η ΑΕΚ την άλλη εβδομάδα μπαίνει στη διαδικασία των προκριματικών του Europa League. Και η Ιστανμπούλ Μπασάκ Σεχίρ ως δεύτερη της Τουρκίας μπαίνει την άλλη εβδομάδα στη διαδικασία των προκριματικών του Champions League, στο τρίτο προκριματικό που θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Από ό,τι βλέπω στο ΆΚΑ, τουλάχιστον από την εικόνα που υπάρχει από τις κερκίδες απέναντι από τις κάμερες, υπάρχει αρκετός κόσμος για Τετάρτη βράδυ σε φιλικό παιχνίδι. Εντάξει, είναι ουσιαστικά είναι τα αποκαλυπτήρια της φετινής ΑΕΚ. Αυτό το φιλικό μπροστά στον κόσμο. Της έχει δώσει κάποια φιλικά στην Πολωνία και στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Το σημερινό είναι το τελικό της τεστ και αρκετοί από τους. Νομίζω είχε ντεμπούτο και για τον Ολιβέρα τον Πορτογάλο τον επιθετικό. Και ο Ιταλός ο Βέρντε που έγινε τόσο μεγάλη φασαρία για το πότε θα τον πάρει και αν θα τον πάρει και όλα αυτά. Έπαιξε σήμερα. Οπότε για τους φίλους ΑΕΚ τέλος πάντων μια ευκαιρία να δουν έτσι την καινούργια τους ομάδα. Η οποία που έχετε από μια άκρως αποτυχημένη σεζόν πέρσι, αν και ξεκίνησε με τη μεγάλη επιτυχία της παρουσίας στους ομίλους του Champions League. Από εκεί και μετά, στην Ελλάδα πολύ λίγα πράγματα. Άλλαξε προπονητές. Φέτος το καλοκαίρι ήρθε καινούριος προπονητής. Και εκεί επιλέχθηκε ένας Πορτογάλος. Γενικά είναι και η ΑΕΚ σε μια φάση αλλαγών. Έφυγε ο Μπακασέτας, ήταν άλλοι παίκτες. Γενικά είναι σε μια φάση και η ΑΕΚ που ψάχνεται για αλλαγές. Και αυτό είναι το τελευταίο φιλικό. Στο 85 είναι το παιχνίδι. 0-0. Την ίδια ώρα σήμερα έχουμε παιχνίδια και στο Champions League και πάλι. Για κάτσε να το έχουμε ανοιχτά εδώ πέρα να δούμε τι γίνεται. Γιατί υπάρχει κόσμος ο οποίος ενδιαφέρεται στοιχηματικά. Τελικό είναι το Ελσίνκι Ερυθρός Αστέρας 2-1. Ελσίνκι. Μην τον μπερδέψεις με τον Χέλσι από το Casa de Papel. 2-1 νίκησε η Χελσίνκι. Παρ' όλα αυτά η πρόκριση είναι στον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος είχε κερδίσει το πρώτο μάτς με 2-0.
Τελικό είναι και το Rosenborg Bate Borisov 2-0. Εδώ είχαμε ανατροπέλη με τη Rosenborg να έχει χάσει το πρώτο μάτς 2-1, να κερδίσει σήμερα με 2-0 και να είναι αυτή η οποία παίρνει την πρόκριση για τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Τελικό είναι και το Karabakh Dandalk 3-0. Η ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν αυτή που πήρε την πρόκριση. Μετά και το 1-1 του πρώτου αγώνα. Σε εξέλιξη, 5 λεπτό καθυστερήσεων μπορεί και να είναι και τελικό το ΑΕΚ Maribor. Αν αυτό μείνει στο 2-1 και δεν κάνω κάποιο μεγάλο λάθος, πάμε για παράταση, γιατί η Maribor έχει κερδίσει το πρώτο μάτς με 2-1. Σε εξέλιξη και στο 77ο λεπτό του αγώνα είναι το Copenhagen New Sense που είναι στο 1-0. Η Copenhagen κερδίζει το πρώτο μάτς 0-2. Παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη έχει ενδιαφέρον για τον Άρη. Θα πάμε λίγο μετά στην Κύπρο για να πάρουμε ρεπορτάζ από εκεί. Είναι και σήμερα ημέρα συνεντεύξεων τύπου. Είναι το Τσουκαρίτσκι Μόλντε. Τσουκαρίτσκι, ρε, η θρυλική ομάδα από την Σερβία. Βεβαίως και η Μόλντε από την Νορβηγία. Ο νικητής αυτού του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει την επόμενη φάση του νικητή του ζευγαριού του σε έλεγχο μεσού με τον Άρη. Δηλαδή, αν ο Άρης καταφέρει να περάσει, θα βρει μπροστά του μία εκ των Τσουκαρίτσκι ή Μόλντε. Στο 37 είναι το παιχνίδι αυτό. Ξεκίνησε 10 παρατέρατο. Η Μόλντε προηγείται 0-1 με τον γκολ καλλιρόη του Ομοϊγιουάνφο. Το είχα παίξει. Ναι. Τι. Θα βάλει γκολ αυτός. Ο Ομοϊγιουάνφο. Ναι, βέβαια. Εξαιρετικός παίκτης. Ο Ομοϊγιουάνφο. Πού είναι, ρε παιδιά, δεν τον βλέπω. Α, λοιπόν. Νορβηγό βλέπω τον έχει. Άντωνι Οχικαουέμε Ομοϊγιουάνφο. Νορβηγός, γεννημένος 10 Ιανουαρίου του 1994. Επιθετικός. Βεβαίως. Βέβαια. Ο Μουιγιουάνφο. Αν μείνει και το σκορ έτσι, η Μόλντε αυτή που περνάει και αυτό το πρώτο μάτι ήταν 0-0. Οπότε θα έχουμε ενημέρωση για εκεί. Παρακαλώ. Ποιο να χαιρετήσω. Πάρα πολύ καλός φίλος μου. Πολύ καλός μου φίλος είναι. Θα τον καλέσω κάποια στιγμή και αυτόν. Θα τον καλέσω και θα μιλήσουμε για την. Κοπηλασία. Βαράει κουπί. Όχι, δεν τραμπούλ, ξέρει, εντάξει. Δεν είναι πολύ, πολύ ραδιοφωνικό αυτό που κάνουμε, αλλά δεν πειράζει. Μια ζωή κουπί ο Βασίλης. Τι να κάνει το παιδί, τι να κάνει. Μπορεί να με βοηθήσει άμα χρειαστώ να κάνω μαθήματα ιστιοπλοεία που είναι ένα στόχο. Όπως κατάλαβες, γνωρίζω πολύ καλά ήδη του ανέμι. Να είμαι μεγάλο γνώστη. Λοιπόν, αυτά με τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Μετά τις 10.30 θα πάμε στην Κύπρο να μιλήσουμε με Νίκο Βαδόπουλο να μα δώσει από εκεί ό,τι ρεπορτάζ υπάρχει. Από τις σημερινές συνεντεύξεις τύπου, τις προπονήσεις εκεί. Αύριο στις 8 είναι το παιχνίδι του Άρη με την ΑΕΛ ΜΕΣΟΥ. Είναι το παιχνίδι το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο αυτές τις ημέρες. Είσαι και αλλιώς ο Ατρόμητος. Πώς τη λένε την ομάδα που ο Ατρόμητος, έχει ένα περίεργο όνομα. Δύο ονόματα πρέπει να έχει. Κάτι Ουγνιέσκα, Τρούσκα, κάπως έτσι. Κερδίσει από το πρώτο μάτσο. Οπότε ο Άρης είναι αυτός που έχει το πιο δύσκολο έργο, τουλάχιστον μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα. Έχει παιχνίδι την ώρα που μιλάμε και για την εθνική εφήβωνε στο μπάσκετ. Παίζει με τη Φιλανδία. Είναι παιχνίδι αγαπημένος το οποίο, μου. Αν το κερδίσει. Πολύ καλό, δεν είναι. Αγαπημένο, μου αρέσει πάρα πολύ. Χρυσκοκικό γκρενγκινιολικό. Ναι, ναι, είναι εξαιρετικό. Φέρει το Volk, congratulations. Όχι, αυτό είναι δικό του. Ποια γέλασε. Ποια γέλασε. Το έχει δεχτό. Όχι. Φέτος έγινε αυτό. Πού. Φέτος σε κάποια φάση είναι σε ένα γήπεδο. Εξαιρετικό συνάδελφο. Αγαπημένο μου. Ναι. Είναι σε ένα γήπεδο, μιλάμε για το γνωστό, έναν εκ των δύο πολύ γνωστών speaker τη ΕΡΤ, παιδιά, έτσι. Στο μπάσκετ. Ο συγκεκριμένος δεν είναι στο μπάσκετ, είναι και στο τένις. Είναι παντού. Παντού είναι, ναι, παντού. Λοιπόν, και πάει στο ημίχρονο προφανώς. Η κατάσταση δεν έχει κλείσει το μικρόφωνο και κάτι λέει, ή μάλλον όχι. Λέει σε κάποιον κοντά θα πάμε μετά για φαγητό. Και μετά γίνεται και λέει, πια γέλασε, αλλά ακούγεται όλο στο μικρόφωνο. Καλά, δεν το έχει δει. Όχι. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Ναι, ποιος είναι. Δεν πραγματίσουμε. Λοιπόν, και τι γίνεται άλλο καλύτερο, για πας με εδώ σήμερα μέχρι τις 12, τι θα κάνεις. Θες να πας μέχρι τις 12 μόνη σου. Θα πω τα social media της εκπομπής. Τα social media της εκπομπής. Τι άλλο τι έχεις social media της εκπομπής. Δεν ξέρω, να πω κάτι, να λέω. Ο λαός δίνει ψωμάκι εδώ. Ναι, ναι. Έχουμε να σχολιάσουμε τίποτα καλό. Από Αγγλία μας ακούνε. Α, βέβαια. Αγγλία, η αγαπημένη μου πόλη. Εμένα η άλλη που παίζει, που ενδιαφέρει τον Άρη, είναι η αγαπημένη μου πόλη. Η Τσουκαρίτσκι. Η Τσουκαρίτσκι. Νομίζω το παιχνίδι δεν γίνεται στη Τσουκαρίτσκι. Νομίζω ότι γίνεται στο Βελιγράδι. Νομίζω είναι ομάδα από το Βελιγράδι. Μπορεί να κάνω και λάθος. Για την θρυλική Τσουκαρίτσκι. Η άλλη είναι από την Νορβηγία. Επειδή ξέρω ότι σε ενδιαφέρει. Ναι. Ωραία, άμα πάμε ποτέ στη Νορβηγία, να πάμε να τη δούμε να παίζει. Ωραία είναι η Νορβηγία, αλλά λίγο ακριβή.
Βασικά λίγο είναι μακριά. Πολύ ακριβή. Όχι λίγο ακριβή. Είναι πολύ ακριβή. Ας πάμε σε όλα τα άλλα πρώτα και μετά. Δηλαδή νερό Φίτζι στην Νορβηγία 15 ευρώ το μπουκαλάκι. Εντάξει, εύκολα. Αλλά είναι Φίτζι. Είναι Φίτζι. Ξέρω. Πίνεις και είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Σολομό και μόνο Φίτζι. Είμαι κρίζος με στην κρίση. Ναι. Αλλά λίγο δύσκολο για την Νορβηγία. Εν τω μεταξύ, εκεί που έχεις βάλει την κάμερα τώρα, εγώ φαίνομαι μισό πράγμα. Πρέπει να κάνω αυτό εδώ για να με δω. Και εγώ φαίνομαι μισή, αλλά τι να κάνω. Άρα αυτά, επειδή είμαι ακούρευτος, δεν πειράζει. Καλά είναι που είμαι έτσι. Και να το βάλω. Τώρα θα με έκοψε εντελώς. Παπαδόπουλος, κανονικά με κρόπαρε. Κανονικά. Ο Νίκος Παπαδόπουλος, παιδιά που λέτε για εσάς που τον ακολουθείτε στα social media. Όπως τα έχετε δει πολλές φορές. Βασιλιάς του κρόπ, δεν υπάρχει. Όπως έχετε δει πολλές φορές, ανεβάζει κάτι φιγουρατζίδικες φωτογραφίες. Ξύπνουμε κάνα πουκάμισο και ξέρεις έχει ένα ύφος και αυτά. Και ο τύπος έχει κροπάρει τη μισή Ελλάδα. Δηλαδή είναι δημοσιογραφικές φωτογραφίες σε κάτι συνεντεύξεις που κάνει και πάει ο Αλυταράς, κόβει τον άλλον για να φαίνεται μόνο αυτός. Γιατί ρε παιδί μου είναι πιο σοβαρή φωτογραφία και καλά. Και εδώ μεταξύ, το έχει κάνει μία φορά γιατί είναι φίλε, μπορεί να είσαι πολύ ωραίο σε αυτή τη φωτογραφία και να πει: OK, θα τον κόψω γιατί είναι ωραία φωτογραφία, να την ανεβάσω. Όχι, πες ότι το και ο άλλος κάνει κάνα μορφασμό και λες: Μην τον εκθέσω, ας πούμε, και τον άλλον. Κι όμως ο τύπος έχει κροπάρει τους πάντες, πραγματικά. Τελευταίο κρούσμα ήταν πριν 2-3 μέρες. Βγαίνω και λέω ότι και η Αγάπη Γαβριλίδου κροπάρει φωτογραφίες. Αυτή, ε. Δεν κροπάρει άτομα, κροπάρει φωτογραφίες όμως. Όχι, εγώ όταν λέω κροπάρει εννοώ να κόβει άτομα, ρε παιδί μου. Τώρα, α, όχι, όχι, δεν κόβει άτομα. Να τη φτιάξει λίγο όχι, γιατί. Όχι. Ξέρω εγώ, εδώ είσαι κάπως ή εδώ είσαι λίγο καλύτερα. Εντάξει, είναι όχι, μια άλλη κουβέντα. Τουλάχιστον ο Παπαδόπουλος ακόμα, πιστεύω, δεν φωτοσοπάρει. Γιατί αν το κάνει και αυτό, δηλαδή θα πέσει σε άλλο επίπεδο. Ναι. Ναι. Δεν νομίζω. Τι να σου πω. Τι να σου πω. Αγάπη Γαβριλίδου λέει, ας υποθούν και κάποιες αλήθειες επιτέλους. Αυτό είναι μια πραγματικότητα ότι πρέπει να υποθούν αλήθειες. Να είδες την έδωση, θα είσαι. Τι να κάνεις. Λοιπόν, γενικά, παιδιά, μην κροπάρετε. Έτσι. Όχι, μην κόβετε άλλους. Ναι, είναι δηλαδή, κρίμα. Τώρα, άμα είναι άμα στη φωτογραφία 2 και κόψεις τον έναν, καταρχάς αμέσως φαίνεται ότι κάποιος έχει κοπεί. Είναι δεδομένο. Και εκτός αυτού, είναι οι περισσότερες φωτογραφίες που έχεις πάρει χαμπάρι το φωτογράφο, κάνεις ότι δεν κοιτάς, βλέπεις τον άλλον που είναι από πίσω σου και λες, έλα μωρέ, δεν πειράζει, θα τον κόψω όταν είναι. Ναι. Μία από τις δημοσιογραφικές νόρμες, τέλος πάντων, αυτό είναι μάθημα να το θυμάσαι, είναι ότι ρε παιδί, όταν βγαίνεις φωτογραφία με το συνεντευξιαζόμενο, δεν πρέπει να είναι στημένη η φωτογραφία. Δηλαδή πρέπει να είναι πάνω στη κουβέντα. Να δίνουμε τα χέρια, ας πούμε, κάτι. Δίνουμε τα χέρια, συζητάμε. Δηλαδή, όχι να βγούμε έτσι. Κατάλαβες, να την ώρα που συζητάμε και κάνουμε κουβέντα και κοιτιόμαστε και την ώρα να βγει φωτογραφία. Κατάλαβες. Τυχαία. Ο Νίκος την ακολουθεί αυτή την νόρμα, αλλά μετά πάει στα δικά του social media και τον κόβει. Δηλαδή. Είναι σωστό. Νίκο, ακούς, πού είσαι. Μου είπα να τον πάρουμε μετά τις 10.30. Βγες να μιλήσεις. Θα τον πάρουμε λίγο μετά τις 10.30 να μας τα πει. Λοιπόν, η Άκη έχασε μια καλή ευκαιρία στο τρίτο λεπτό καθυστέρημα για να κάνει το 1-0 με την Ισταμπούλ Μπασάκ Σεχίρ. Παιχνίδι το οποίο ολοκληρώνεται τώρα, νομίζω με αυτό το ελεύθερο θα τελειώσει. 0-0 το Ισταμπούλ, ή μάλλον το ΑΕΚ Ισταμπούλ Μπασάκ Σεχίρ, όχι μόνο κάτω είχε κόσμο. Δεν είχα ανοίξει και πάνω θύρες στο ΑΚΑ. Δεν έχω εικόνα από την αλήθεια, γιατί την άνοιξα τηλεόραση πριν από λίγο που ήρθα. Δεν έχω εικόνα από την εικόνα της ΑΕΚ και των Τούρκων, γιατί είπαμε ότι είναι αυτή που θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στην επόμενη φάση μετά τη χθεσινή του πρόκριση. Λοιπόν, έχουμε τελικό στο. Για να πάμε στο διάλειμμα. Το ΑΕΚ Maribor, μετά και το 5ο λεπτό καθυστερήσεων. Ναι, 2-1, οπότε πάμε σε παράταση. Έκανε 0-2 η Μόλντε μέσα στο Βελιγράδι με την Τσουκαρίτσκι. Μετά τον γκολ του Ομοιγιουάνφο στο 38, ο Έικρεμ έκανε το 0-2 και η Μόλντε βάζει γερά θεμέλια πρόκρισης λοιπόν για την επόμενη φάση του Europa League που είναι πιθανό να βρει τον Άρη. Παρακαλώ. Τους γνωρίζεις αυτούς που λες. Όχι, τους βλέπω εδώ πέρα από το γράφει. Πού να ξέρω για τους παίκτες της Μόλντε, ποιος είναι. Πού ξέρω εγώ. Ναι. Εδώ θυμάσαι πριν 10 χρόνια πότε είχε μπει αυτό το γκολ και πώς είχε μπει. Και... δεν τα θυμάμαι. Είσαι το μνημονικό μου, έχει κάνει πολύ, έχει ασθενήσει λόγω ηλικίας. Στοίχημαν.gr είναι μαζί μας. Στη Στοίχημαν καθημερινά βρίσκεται τις καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά. Βρίσκεται μια πολύ μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και για το tablet και για το κινητό σας, όπου και αν είστε, να έχετε τη Στοίχημαν μαζί σας. Στοίχημαν επίσης έχετε και πολλές επιλογές και στο καζίνο. Και από εκεί έχετε την ευκαιρία για κέρδη. Θα πάμε λοιπόν στο πρώτο διάλειμμα. Και επιστρέφοντας, θα πάμε στην Κύπρο να μας δώσει ο Νίκος Παπαδόπουλος όλα τα τελευταία νέα πριν την αυριανή μεγάλη αναμέτρηση του Άρη με την ΑΕΛ μεσού. Πάμε διάλειμμα και γυρνάμε σε λίγο. Σε αυτό το σκάσιμο που κάνει, δηλαδή. Πολύ δυνατό σκάσιμο κάνει. Πολύ ωραίο καλοκαιρινό τραγούδι. Ό,τι πρέπει, εξ αξουαίρα. Σε κάνα μπιτσόμπαρο.
επιτσόμπαρο. Εντάξει, εμείς δεν μπορούμε να είμαστε επιτσόμπαρο. Εμείς ό,τι μπορούμε, προσπαθούμε τον κόσμο να τον κάνουμε να ακούσει ωραία μουσική. Προσπαθούμε να μεταφέρουμε το κλίμα. Με έκοψε μικρό παρεντελώς τώρα, πια δεν είμαι πουθενά. Τη θάλασσα. Εξτρατζής. Ξαναπίσω. Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε μπαλαντέρ. FM και ενώ το ονοματεπώνυμό σου το 545-26. Δύο εισιτήρια θα κληρώσουμε για το ΠΑΟ Κάγιαξ τέλος εκπομπής. Στέλνετε το μήνυμά σας. FM και ενώ και το ονοματεπώνυμό στο 545-26 για τα δύο εισιτήρια του ΠΑΟΚ Άγιαξ την ερχόμενη Τρίτη στην Τούμπα, το πρώτο παιχνίδι του τρίτου προγραμματικού γύρου του μεγάλου αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ. Ξέρετε πολύ καλά ότι έτσι όπως έχει γίνει από πέρσι τη δουλειά με τα διαρκεία στον ΠΑΟΚ, με 21-22.000 διαρκείες να έχουν πουληθεί, το να βρείτε μεμονωμένο εισιτήριο ειδικά στα μεγάλα παιχνίδια είναι δύσκολο. Οπότε εμείς σας δίνουμε αυτή την ευκαιρία με λίγη τύχη να κληρωθείτε και να πάτε να βρείτε την Τρίτη το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ. Εγώ που έχω κάποιους φίλους που ρωτάνε να βρουν διαρκείας μπορούν τώρα. Όχι. Είναι λίγο να φάει την πιτσούλα το παιδί γιατί ήταν σε φάση δείπνου. Ναι, ήταν σε φάση δείπνου για να το παιδί λίγο να κάνει κανένα λίγο γκρουκ. Όχι, δεν έχει. Δεν έχει, πες το φίλο. Νομίζω ότι έχουν δοθεί τα πάντα και από συνδέσμους που είχαν ένα τελευταίο πακέτο τέλος πάντων καλό. Μόνο άνεργοι πλέον μπορούν να βρουν. Δηλαδή, εγώ που έχω κάρτα ανεργίας μπορώ να βρω. Ναι, ρε παιδί μου, είναι ένας αριθμός που δίνει ο Γιώργος Αβίδης, αλλά. Γιατί να το πάρει, γιατί να το πάρει κάποιος που το έχει πραγματική ανάγκη. Δεν μπορώ να το πάρω να το δώσω σε κάποιον. Δεν σωστό. Θα λέει το όνομά μου, Δεν σωστό έτσι. Δηλαδή, να το δώσω σε κάποιον, ξέρω εγώ, και να γράφει το όνομα πάνω Καλλιρόη, δεν λέει. Τι έχει, τι ωραίο. Θα μου πει πώ το βλέπει, ρε παιδί. Ναι, άμα είναι κανένα μουσάτο, α πούμε, δεν λέει και πολύ. Ας πούμε, ενώ αν είναι κάποιο ξυρισμένο, λέει. Ναι, δεν είναι και ότι πιο ωραίο να λέει το διαρκές Καλλιρόη, α πούμε. Εντάξει. Λοιπόν. Ελλάς Φινλανδία 34-42. Τρίτη περίοδο είναι παιχνίδι το οποίο κρίνει την παρουσία των μικρών τη εθνική ομάδα των εφήβων στα πρώιμη τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματο, το οποίο διεξάγεται πού αλλού, στο Βόλο. Ό,τι διεξάγεται σε μικρά πρωταθλήματα, είτε Βόλο είτε Κρήτη στο μπάσκετ. Ακόμα έχει. Τι λέει, ρε φίλε. Μπράβο. Μπράβο, δηλώσεις και post-game στο ΑΕΚ Μπασάκ Σεχίρ. Αυτός πρέπει να είναι ο Ναπολεόνι. Αυτός πρέπει να είναι ο Ναπολεόνι, αλλά αυτός ο οποίος μας περιμένει στο τηλέφωνο είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος. Είναι ο ένας. Φίλε μου, καλέ. Ο μοναδικός, ο ανεπανάληπτος Νίκο. Μας ακούει, ρε, μιλάμε μόνοι μας. Με έχετε καθυλώσει. Άντε, ρε φίλε. Πού είσαι. Τώρα είμαι σχεδόν δίπλα στην πράσινη γραμμή σε ένα σπίτι. Μη μου πεις. Πρόσεχε, μην περάσεις. Πρόσεχε. Εδώ που είχε δει η Ντένι Μαργκορά τη μήνα. Έτσι δηλαδή. Τι γίνεται. Νίκο, εκεί στην πράσινη γραμμή, φίλε, κοντά, έχει γνωστή αλυσίδα αμερικανικής πίτσας. Ή ήταν αλλού και τώρα βρίσκεις εκεί. Πίτσα Χατ, λες, ή Παπατζόν. Τι Παπατζόν, δεν είχε Παπατζόν στην τέτοια. Βεβαίως. Σοβαρά μιλάει. Ναι. Από πίσω από τον κόσμο είμαστε εμείς, φίλε. Εδώ η φίλη έχει Παπατζόν, έχει Burger King, έχει τα περισσότερα πράγματα να βρει στο εξωτερικό. Burger King στην Ελλάδα, ξέρεις που έχει. Πού? Στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Αεροδρόμιο της Ρόδου. Ναι, ναι. Ωραία, καλά. Καλά, να σου πω λίγο κάτι. Μια φορά που είχα δοκιμάσει έξω, δεν μπορώ να πω ότι είχα ενθουσιαστεί κιόλας. Έξω πού είναι, για πες. Στη Γερμανία. Ορίστε. Δεν είναι κάτι αμάμα. Τότε που έχεις πάει στο πεθαμένο στο παιχνίδι του Άρη, Νίκο. Και σε παιχνίδι του Άρη, βεβαίως. Γιατί φίλε, εμείς λειτουργήμα επιτελούμε. Έτσι. Τι γίνεται, πώς πάτε από ζέστη. Α, τώρα έχει δροσιά απόψε, είναι καλό βράδυ. Δηλαδή έχει 35, ας πούμε. Α, όχι, λιγότερο έχει. Θέλω να σου πω. Έχει. Περίμενε, θα σου πω αμέσως. Έχει 24 βαθμού. Μάλιστα, οκ. Πήγαμε πάλι ο ύπνος. Ωραία, 24 έχει στην Κύπρο. Τώρα, αυτή τη στιγμή εδώ που είμαι, ναι. Τι λέει, ρε φίλε, εμείς πρέπει να έχουμε παραπάνω. Ή έχουμε αρκετή υγρασία. Ξέρετε, το βράδυ πέφτει και αν δεν έχει υγρασία είναι καλά, αλλά την ημέρα και ειδικά το μεσημέρι δεν μπορείς να κυκλοφορείς έξω, είναι πολύ δύσκολο. Η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή έχει 29 για παράδειγμα. Εντάξει. Ναι, που μοιάζουμε 42. Ναι. Μοιάζουμε 42 γιατί έχει καμιά 184% υγρασία. Ναι. Κάπως έτσι είναι και εδώ τις περισσότερες μέρες, μην νομίζεις. Νίκο μου, αύριο πήγα, αλλά στην ώρα του αγώνα πώς θα είναι η κατάσταση, αυτό ενδιαφέρει το λαό. Εντάξει, οι προβλέψεις λένε ότι θα είναι κάτω τους 30 η θερμοκρασία. Μια χαρά. Και ότι δεν θα έχει πάρα πολύ υγρασία. Μακάρι για να βοηθήσει λίγο περισσότερο τους παίχτες του Άρη που δεν είναι προσαρμοσμένοι σε αυτές τις συνθήκες. Γιατί οι παίχτες της ΑΕΛ είναι. Για να μπορέσουν να
να αποδώσουν και καλύτερα. Εντάξει. Γιατί όσο να είναι τώρα, διαφορετικές ειρηνικές συνθήκες σε μια αποπνικτική ατμόσφαιρα επηρεάζει τον αθλητή και τις ανάσεις του κυρίως. Γι' αυτό και ο Άρης ήρθε τη Δευτέρα εδώ πέρα στη Λευκοσία. Γενικά δεν είναι και τόσο εύκολο να αθλείσαι, όπως και είναι αυτό, με 39 και 40 και 35 και δεν ξέρω εγώ πόσους βαθμούς κλίσιου. Είναι λίγο δύσκολο. Αυτό το ότι ο Άρης έφτασε τη Δευτέρα πάντως, ήμουνα τη Δευτέρα το πρωί σε ένα ταξί και είχε φυσικά ο ταξιτζής αθλητικό ραδιόφωνο και άκουγε και το σχολίαζε πάρα πολύ έντονα αυτό ότι συνήθως οι ομάδες πάνε μια μέρα πριν, δύο μέρες πριν το αγώνα. Το σχολίαζε ήμουν. Όχι, αυτός που μιλούσε που έκανε την εκπομπή στο ραδιόφωνο. Άλλο ραδιόφωνο άκουγε, δεν τον Παπαδόπουλο. Άλλο ραδιόφωνο άκουγε. Έπρεπε να κατέβεις και να βγεις. Γιατί ο Παπαδόπουλος κάνει 9 η ώρα το πρωί εκπομπή πουθενά. Όχι, δεν μπορούσε να βγει τηλεφωνικός. Δεν ήταν ο Νίκος. 9 η ώρα δύσκολο. Σιγάρε. Αν ήταν ο Νίκος θα έλεγα αυτό τον ξέρω που μιλάει. Είναι φίλος μου. Okay. 9 η ώρα δύσκολο. Πήγε από Δευτέρα για συγκεκριμένους λόγους, τα παιδιά. Τα είπαμε αυτά. Πήγε γιατί έπρεπε να εγκληματιστεί στις συνθήκες του αγώνα. Σωστό, συνάδελφε. Τα λες πάρα πολύ ωραία. Βέβαια. Τα λες πάρα πολύ ωραία. Όταν παίζουν οι εθνικές ομάδες στη Βολιβία και παίρνουν σε ένα υψόμετρο καμιά 3.500 μέτρα, τι να κάνουν. Πάνε πολλές μέρες πριν για να αντέξουν. Έτσι είναι. Άναγια. Καλά τα λες. Λοιπόν, για πες τώρα, τα παιδιά τι είπανε σήμερα. Εντάξει, όχι κάτι τα το γνωστά. Οποίο δεν περιμέναμε. Είναι η αλήθεια, τα γνωστά που λέγονται πάντα σε αυτές τις συνεντεύξεις τύπου πριν από τέτοιου είδους παιχνίδια. Εντάξει, αυτό που είπε ο Παντελίδης είναι ότι έχει καταλήξει στην εντεκάδα, δεν είπε βέβαια ποια θα είναι, στις επιλογές που θα κάνει. Μια θέση παίζεται, το αν θα βάλει δηλαδή το Λάξον βασικό και αν βάλει το Σουηδό βασικό, ποιος θα βγει από την εντεκάδα. Δηλαδή, θα βγει ο Τόνσον, θα βγει ο Φετφατζίδης. Εκεί πέρα νομίζω. Πρέπει να βάλεις, έλα. Συγκεντρώνεται το ενδιαφέρον. Εγώ αν ήμουν θα έβγαζα τον Τόνσο. Γιατί δεν τα πήγε καλά στο πρώτο παιχνίδι και θα έφερα το Φετφατζίδη μέσα βασικό. Αλλά δεν μπορώ να αποκλείσω το ενδεχόμενο το να αφήσει και το Φετφατζίδη εκτός δεκάδας και να έχει το Λάξον με τον Τικινή στα άκρα. Για πες δηλαδή μια ενδεκάδα που είναι πιθανό να παραταχθεί ο Άρης αύριο. Κουέστα στο τέρμα ο Σούντγκρεν με τον Γκόρχουτ στα μπακ. Στην άμυνα, ο Ρόουζ με τον Βέλε θα είναι τα στόπερ, ο Μπάσα με τον Ματίγια θα είναι το δίδυμο στη μεσαία γραμμή. Εντάξει, ο Σάσα δεν έχει μια ακόμα εβδομάδα επιπλέον προπονήσεις. Μπάσα και ο Σάσα. Ναι, δεν νομίζω να τον βάλει. Mm-hmm. Χωρίς να λέω ότι σίγουρα δεν θα τον βάλει. Ο Ιντέγε στην κορυφή της επίθεσης. Και τώρα 30 πίσω εξαρτηθεί το τι θα γίνει με τον Λάρσον. Με την κοινή είναι σίγουρος. Το θέμα είναι αν μπει ο Λάρσον τελικά και παίξει τα αριστερά, αν θα βγάλει το Φερβατζίδη τον Τόνσο. Ναι. Εκεί είναι το ενδιαφέρον. Η σημαντική απουσία που υπάρχει είναι για την ΕΛ, γιατί δεν θα παίξει ο αρχηγός της, ο Ντόσα Τζούνιορ, ο Πορτογάλος, ο κεντρικός αμυντικός. Ο οποίος σήμερα στην τελευταία. Πολλά χρόνια δεν είναι Κύπρο, Ναι, ήταν στον ΑΠΟΕΛ πολλά χρόνια. Είναι διεθνής με την Εθνική Κύπρου, μάλιστα, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. 24 συμμετοχές με το εθνόσημο, αλλά δεν θα παίξει γιατί στην σημερινή τελευταία προπόνηση είχε με τις παντόφλες ο Ντόσα, άρα μάλλον δεν θα είναι και στα βασικά πλάνα του Κερκές για τα αυριανό μάτς. Και είναι σημαντική απουσία, τόσο για την άμυνα όσο και για την επίθεση στο κομμάτι των στατικών φάσεων, γιατί η ΑΕΛ, αν εξαιρέσει το σούτ του Γκαζαριάν την προηγούμενη εβδομάδα, οι υπόλοιπες φάσεις που πήγε να απειλήσει η απειλή ήταν με τον αρχηγό της. Συστημένες μπάλες. Μάλιστα. Εντάξει, γενικά πέρα, τι κλίμα λαμβάνεις, καλέ μου φίλε, εσύ τώρα που είσαι και δύο-τρεις μέρες. Ας πούμε, είναι ρε παιδί μου, είδες αυξημένη αυτοπεποίθηση, είδες... βασικά, ξέρεις τι δεν έχω καταλάβει. Στον Άρη φέτος, στο ξεκίνημα της τέλος πάντων, είναι ρε παιδί μου μεγάλη πίεση για να προκριθεί στην επόμενη φάση του Europa League, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, γιατί το να μπει στους ομίλους έχει μια διαδικασία που δεν είναι και τόσο εύκολη. Okay. Υπάρχει πίεση, αλλά δεν βγαίνει προς τα έξω. Υπάρχει, αλλά δεν βγαίνει προς τα έξω. Δηλαδή όλοι ξέρουν ότι ενδεχόμενος αποκλεισμός θα είναι αποτυχία για την ομάδα από την LMS και πρόεδρος ο Παντελίδης, ο οποίος κιόλας όπως ήθελε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αλήθεια ότι ως προπονητής θα βρεθεί σε δύσκολη θέση. Αλλά δεν το αφήνουν να βγει προς εκεί. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, που πήγα χθες στο ξενοδοχείο του Αποστολής για λίγο, είδα μια ηρεμία, είδα χαμόγελα. Είναι καλό το κλίμα γενικότερα στα έξω ομάδας και υπάρχει η πίστη ότι αύριο θα έρθει η πρόκριση με τον άλλο τρόπο. Τώρα θα είναι με νίκη, θα είναι μισοπαλή 1-1, με 2-2, τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν νομίζω να ξεφύγει βέβαια τόσο πολύ το σκορ. Αλλά το πιστεύουν ότι το τέλος θα πάρουν αυτή την πρόκριση. Ναι. Βέβαια, αυτό το θέμα είναι να μην γυρίσει μπούμερ για τον Άρη και καθησυχαστεί έστω και υποσυνείδητα και βρεθεί να αντιμετωπίσει αύριο μια δύσκολη κατάσταση. Γιατί το όλο ζήτημα για τον Άρη αύριο είναι να βάλει πρώτος γκολ. Αν προηγηθεί στο παιχνίδι.
Γιατί αν προηγηθεί η LMSU, που έτσι είναι μια πολύ αμυντικογενής ομάδα, μετά θα παίξει 11-0-0 και θα πρέπει να κάνει το σταυρό σου και να τους βαράς αλίπητα για όσο έχει το παιχνίδι για να μπορείς να βάλεις ένα γκολ. Ναι ρε παιδί μου, okay, αλλά ψάχνεις ένα. Δηλαδή δεν είναι ότι... Για μένα είναι αρκετό το ένα. Δηλαδή αν προηγηθεί ο Άρης τελειώσει... Και να μείνει πίσω, ένα γκολ θα ψάχνει. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι αν μείνει πίσω οι άλλοι θα παίξουν πολύ πιο κλειστά γενικό. Αυτό. Δηλαδή όσο είναι 0-0, οι άλλοι δεν θα παίξουν τόσο πολύ αμυντικά. Θα βγουν κάποιες φορές και αυτοί λίγο μπροστά και θα ψάξουν τον γκολ, γιατί ξέρουν ότι αν θέλουν να έχουν ελπίδες θα πρέπει να σκοράρουν κι αυτοί. Mm-hmm. Άρα γι' αυτό ο Άρης πρέπει να προηγηθεί. Αν το κάνει, νομίζω ότι εκεί τελειώνουν όλα. Δεν μπορεί να δεχθεί δύο γκολ από αυτή την έλα μέσα, όπως την έχουμε δει. Ναι. Το θεωρώ δηλαδή θα είναι επίτευγμα σε εισαγωγικά αν το καταφέρει αυτό. Να δεχθεί δύο γκολ από την έλα. Εσύ φίλε μου, τι feeling έχεις? Εγώ έχω feeling 1-1. Α, έχεις και σκόρ δηλαδή κατευθείαν. Έχει δηλαδή, feeling blessed. Να το ρίξουμε. Feeling, ναι, blessed. Εγώ έχω feeling 1-1 από την περασμένη εβδομάδα κιόλας. Το έχω πάρα πολύ. Δηλαδή το feeling για το πρώτο παιχνίδι βγήκε. Γιατί είχα πει 0-0 θα βγει πρώτο αποτέλεσμα ή 1-0 ο Άρης. Έχω πολύ feeling για το 1-1 αύριο. Ναι, ναι. Και 1-1 με τον Άρη να παίρνει και το προβάδισμα κιόλας. Εντάξει, τώρα καταφέρει να κερδίσει ακόμα καλύτερα. Okay. Για να τα πετύχεις όλα αυτά θα έχεις κάνει jackpot κανονικό. Και δεν τα παίζω κιόλας, αυτή είναι η φλαγία, κατάλαβες. Ναι, αλλά με τα παιδί θα φάω ένα άλογο κράξιμο, φίλε. Είναι έτοιμος για όλα. Καλά, ναι, εντάξει, οκ. Να αναφέρουμε απλά ότι αυτή την ώρα παίζει το Καρίτσκι Μόλντε στο Βελιγράδι. Έχουμε αναφέρει, φίλε μου, γιατί νομίζω 0-2 είναι η Μόλντε στο ημίχρονο αγόρι μου. Έλα, αγοράκι μου, ωραία. Σε παρακαλώ. Ακριβό και δύσκολο ταξίδι στην Νορβηγία, δηλαδή, αν πέρασε άγριστα. Όπω, ναι, όντω. Η Μόλντε είναι και πολύ, λέω, φλακία τώρα. Είναι στο Όσλο. Α, είναι και πολύ, άνα μπράβο. Δεν είμαι 100%. Είναι πόλη. Ναι. Είναι πόλη και σε θάλασσα, δηλαδή παραλιακή. Να το πω έτσι. Που είναι, φίλε, τι αεροπορικά, τι εκεί, καλά εκεί, μια δύο μέρες. Είναι πουλάς νεφρό κανονικά. Άστο, ναι. Μεταξύ... Είναι αυτή τη στιγμή πρωτοπόρο στην Νορβηγία. Καλά, κοίταξε, αυτό δεν λέγει κάτι, να σου πω την αλήθεια, γιατί πλέον αυτές οι ομάδες δεν είναι και τόσο φοβερού επίπεδου, παρότι είναι λίγο πιο νωρίς όταν είναι τα προκριματικά, αυτές έχουν πρωτάθλημα ήδη. Νομίζω το επίπεδο δεν είναι και τόσο για να σε τρομάζει. Αν περάσει ο Άρης αύριο, έτσι. Γιατί... Κοίτα, ένα βασικό πλεονέκτημα που έχουν είναι ότι είναι ο βαθμός ετοιμότητας, γιατί αυτοί παίζουν μπάλα από το Μάρτιο. Ενώ έχει ξεκινήσει. Ναι, αλλά νομίζω ότι αυτό ίσως σκελίζεται, φίλε, με την έλλειψη ποιότητας. Ναι, στις περισσότερες ομάδες, έτσι. Ναι. Και γενικότερα είναι ομάδες που δεν πολυκλίνονται και έχουν διάθεση να παίξουν ποδόσφαιρο. Οι σκανδιναβικές, ναι, οι περισσότερες τουλάχιστον. Άρα είναι ίσως και αυτό ένα ακόμα πλεονέκτημα. Αφού ο Άρης, αν περάσει, όπως φαίνεται, δεν θα βρει στον δρόμο του Σέρβους, έχουν αποκλειστεί ουσιαστικά. Η Μόλντε θα περάσει. Το θέμα είναι να κάνει και ο Άρης αύριο το καθήκον του και να πάρει και αυτό το εισιτήριο. Ναι, ρε φίλε, εδώ ήρθε λίγη Τσουκαρίτση και από ό,τι βλέπω, Βελιγραδάκι εδώ πέρα δίπλα, μια χαρά. Ναι, ρε φίλε, πολύ τιμή. Με Βανάκη θα πηγαίναμε τώρα, τα αεροπλάνα δεν τίποτα τώρα. 6-7 ώρες, ξέρεις τι ωραία, μια χαρά. Ναι, Τσουκαρίτσκι. Αν πετύγαινες και όχι πολύ ζέστη, γιατί και αυτοί ταλαιπωρούνται λίγο το χειμώνα. Με συνοπτικές διαδικασίες. Ναι. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Επιστροφή εκεί μετά στα σύνορα πάνω σε ζώνους ουρά 10 ώρες γιατί κατεβαίνουν όλοι για διακοπές. Τέλεια θα ήταν. Ναι. Καλά θα ήταν. Καλά θα ήταν, φίλε. Παίρνει σύντομο μου αύριο να έχει τις πέμπτες παιχνίδια. Σωστό. Μου, σωστό. Να πάρει βαθμού στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Σωστό, ναι. Πολύ σημαντικό. Να έχει έσοδα ο Άρης. Έτσι δεν είναι. Ναι. Ωραία. Και ρε παιδί μου, το να παίζει και πέμπτες θα είναι κάτι θετικό, θεωρώ εγώ. Εγώ. Ναι. Άποψή μου. Εντάξει, εσύ που δεν θα είσαι στο στούντιο, εγώ που θα είμαι. Ωραία, ρε φίλε που θα είσαι τώρα στο στούντιο, μια χαρά θα είσαι. Τη μία πέμπτη εδώ πέρα. Άρης Μόλντε. Είναι... Ωραία, την παράλληλη Νορβηγία, μια χαρά. Ναι. Ή μήπως όχι. Μάλιστα. Εντάξει, θα δούμε. Τα καραβάνια του λαού κατέφτασαν. Κατέφτασαν. Ήρθαν πολύ κόσμο. Πόση εισιτήρια έχει για αυτό το μάτς? Κοίτα, 1500 δώσανε τη ΑΕΛ. 1500 δώσανε. Σε έλεγα, νομίζω θα είναι παραπάνω. Πολλοί έφτασαν σήμερα. Κάτι τελευταία θα έρθουν και με τις αυριανές πρωινές πτήσεις. Υπάρχει και πολλοί κόσμος. Ρε φίλε, βρήκανε 1500 φίλοι του Άρη σε full σεζόν να πάνε στη Λεμεσό, στη Λάρνακα. Τέλος πάντων, τα μπερδεύω λίγο αυτά. Δύο-τρεις μέρες και αεροπορικά και ξενοδοχεία. Μπράβο, ρε φίλε. Ναι. Εντάξει, και πρόσεξε τώρα σε σεζόν που είναι πολύ τυμπημένα και πολύ τυμπημένα. Όλη η καρδούλα του, αυτό θέλω να πω. Εντάξει, έχουν έρθει και φίλοι του Άρη επιφανείς με χρήματα, Νίκο μου. Εντάξει, μην κρυβόμαστε τώρα. Μα είναι γνωστό ότι οι φίλοι του Άρη ανήκουν στην ελίτ της πόλης τώρα, Νίκο μου. Αυτό ακριβώς, φιλαράκι μου, δεν είναι. Ναι, το χρήμα, το,
Ο Βίγας και το χρήμα δεν κρύβονται, Νίκο μου. Αλλά υπάρχει ναι, δεν μπορεί να γίνει 300 όλοι πλούσιοι, ρε φίλε. Εντάξει, δεν γίνεται. Δεν χάνει όλο από Θεσσαλονίκη, ρε. Υπάρχει μεγάλη βάση τώρα εδώ πέρα στην Κύπρο με το Super 3 Κύπρου που εδρεύει στη Λευκοσία. Mm-hmm. Μάλιστα αυτή την ώρα μιλάμε, υπάρχει και ένα ψιστήρι, τα λεγόμενα ψιστήρια, Νίκο μου. Εσύ πήγες να φας πίτσα χάτ, ρε, ξέρω τι, υπάρχει από εκεί λίγο. Λίγο στο Εντάξει, ρε φίλε, αφού πιτσάχα δεν έχουμε στην Ελλάδα, Νίκο, τι να κάνω, πρέπει να καλύψω εδώ πέρα το χαμένο έδαφο. Λοιπόν, γι' αυτό. Ήταν η πρώτη που είχε φέρει την, την πίτσα που έχει γέννηση στο... Ναι, στο... Είναι φανταστική. Ναι, είναι φανταστική. Ναι, 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 ναι. Και είχε μία παλιότερα, όσο είχαμε και εδώ στη Θεσσαλονίκη, που ήταν μία που ήταν η αφράτη, που δύο άτομα δεν μπορούσαν να τη φάνε. Κολώνανε στη, όχι, στη μία. Όχι, όχι. Θυμάσαι, Νικόση, εδώ οι φίλοι και συνάδελφοι δεν το θυμάται. Όχι, το θυμάμαι. Το χοντρό το χοντρό. Δεν τρώγανε, δηλαδή δύο άτομα, μία δεν μπορούσε να φάνε. Ναι, 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 ναι. Αλλά είναι ωραία η άτομη. Okay. Είναι ωραία η άτομη. Γενικότερα η άποψή σου για την Κύπρο αυτές τις μέρες βρίσκεσαι εκεί, ποια είναι, Νικό μου, την έχεις γυρίσει λίγο, έχεις πάει λίγο κάπου. Ναι, 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 έκανες ναι, βουτιά ή έχεις μείνει στο ποταμό επάνω. Έκανα, έκανα. Α, έκανες και βουτιά. Δεν μας βλέπει ρε φίλε το σπίτι καθόλου. Όχι βουτιά, βόλτα εγώ άκουσα βουτιά, όχι δεν έκανα. Πήγες καμία Αγία Νάπα ή θα πας αύριο. Αγία Νάπα. Είναι σπίτι όλο τον πατέρα που εκεί που είσαι. Αγία Νάπα. Μπορεί να πάμε το Σάββατο, αλλά δεν είναι σίγουρα ακόμα. Γιατί πότε γυρνάς ρε καφενείο. Την Κυριακή. Α, είπα και εγώ, εντάξει, γιατί λίγο στην αρχή ανησύχησα με το Σάββατο που μου είπες. Όχι, φιλαράκι μου, τη Δευτέρα μετά από ένα μήνα. Ένα ταρακούρημα μου ήρθε λίγο, να ξέρεις. Τη Δευτέρα μετά από 30 μέρες θα βρεθούμε ξανά στο ίδιο στούντιο. Θα γίνει και αυτό. Θα είναι μια πολύ ιστορική στιγμή. Τέλεια. Τρίτη μετά παιχνίδι, πάω. Πέμπτη μετά παιχνίδι, άρα τέλεια, τέλεια. Αυτά έτσι πρέπει να πηγαίνουν. Έτσι. Έτσι πρέπει να πηγαίνουν. Κάτσε, εσείς 8 η ώρα δεν παίζετε. Και. Τι και, μετά τι. Εντάξει, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι μετά πάμε αέρα, καταλαβες. Ναι. Μετά ο Άρης μας θα παίζει την 5η 10 παρατέρα, το ξέρω εγώ, 9 ώρα θα παίζει αφού περάσει αύριο. Ναι. Ναι, σωστό, είναι επιτακτική ανακοινώση για τι ανάγκε του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτό να έχει στο μυαλό σου. Τι έκαμε. Θα αύριο όσοι θα είμαστε εκεί πέρα στην άλλη θα προσπαθήσουμε να τη φέρουμε. Με νύχια και με δόντια. Τι έκαμε. Ναι. Δηλαδή ο λαός θα πάρει την πρόκριση, πιστεύεις. Πάντα. Σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα. Νικητής ο λαός αν δεν τα καταφέρει. Νικητής ο λαός αν δεν τα καταφέρει, σίγουρο θέμα. Νίκο, τώρα πάμε πολύ μακριά, ρε φίλε, αλλά μετά είναι η Μόλτα και μετά πάει η άλλη κλήρωση. Αν πάνε σε μετά το τρίτο προγραμματικό γύρο πάει άλλη κλήρωση στα playoff, ναι. Ναι, λοιπόν, να σας πω, επειδή πρέπει να σας κλείσω λίγο απότομα. Πω, έλα, Γιώργης, οκ, okay, φίλε μου. Να σας αποχαιρετήσω λίγο. Ήρθε το γλυκό, τι φάση. Λοιπόν, όχι, 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 κάτι άλλο, λοιπόν. Εντάξει, Νίκο μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πληρέστατο. Καλά να περνάς. Να είστε καλά, περισσότερα αύριο, γεια σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Νίκο Παπαδόπουλο και την πράσινη γραμμή, όπως μας είπε, εκεί πολύ κοντά που είναι. Μας έδωσε λίγο το ρεπορτάζ εν ώψη του αυριανού αγώνα του Άρη με την ΑΕΛ Εμισού στις 8 σε μετάδοση Χρυσάνθου Τσαλτίδη και Νίκο Παπαδόπουλου από εκεί και το ρεπορτάζ. Όλα θα είναι εδώ αύριο. Από νωρίς γενικότερα θα υπάρχει και πολύ pre-game εν ώψη αυτού του αγώνα και post-game μετά. Είναι πολύ σημαντικό να περάσει ο Άρης, παιδιά, να παίζει και τις επόμενες Πέμπτες. Σημαντικό, μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση. Να περάσει ο Άρης και να παίζει για το ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι, όχι τίποτα άλλο. Νομίζετε τώρα. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, έχουμε άλλο τελικό. Έχουμε πάει. Άντε, μην κρατάς αγωνία. Λέγε, λέγε, λέγε. 3-2 η ΑΕΚ στο Χόλμη στη Μάριμπορ. Που σημαίνει ότι πέρασε η ΑΕΚ από ό,τι καταλαβαίνω. 1-0 το Κοπεχάγη. The New Sense. Όχι, περίμενε, δεν είναι 1-0. Και κάτσε λίγο να το δούμε τώρα. Ναι. Η Κοπεχάγη είναι στο 1-0. Και είπαμε για τη Μόλτε στο 57 προηγείται 0-2. Δύσκολα θα άρχισε κάτι εκεί. Η Μόλτε αναμένεται να συναντηθεί με τον Άρη. Αν ο Άρης περάσει αύριο την ΑΕΛ Εμισού, εδώ ο λαός εμφανίζεται καθόλου ή απλά βλέπει. Μας στέλνει τίποτα ενδιαφέρον. Έτσι και έτσι. Έτσι και έτσι, ε. Έτσι και έτσι. Μοιάζω εγώ με το Λιάγκα, ρε. Όχι. Ούτε τόσο κοιλιά. Εγώ πάλι μοιάζω με τη Σκορδά, πιστεύω. Φυσικά. Ύψος τα πάντα. Το ύψος. Βασικά το ύψος. Εννοείται. Κατάσχεση από το Κυλκής. Όχι. Γιατί η Σκορδά κατά το Κυλκής. Ναι, το γνωρίζω. Το χωριό, να πω την αλήθεια. Είναι από χωριό ή είναι μέσα από το Κυλκή στην. Δεν ξέρω, όταν βρεθήκαμε δεν μου το είπε, να σου πω την αλήθεια. Είναι φίλη σου. Πολύ. Ανταλλάσσετε likes. Full. Ναι. Εννοείται. Η Σκορδά βγάζει giveaways. Μόνο giveaway ναι. Βγάζει. Ναι. Τι, παπούτσια και τέτοια. Ό,τι θες, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Κρέμες, ρούχα, ποιος παπούτσια. Ποιος το έλεγε, ρε. Πώς το λένε, σάνιτα, τέτοια. Τι αλουμινόχαρτα. Αλουμινόχαρτα. Κάνουν οι άλλες από κάτω, δηλαδή, για να κερδίσουν μηνόχαρτα. Ναι, κάνε tag, ξέρω εγώ, 2-3 φίλες σου και κέρδισε τις συσκευασίες για όλη τη χρονιά. Εντάξει, χρήσιμο, δεν λέω, αλλά. Μα, αυτά είναι πιο χρήσιμα από τα ρούχα και τα παπούτσια, άμα το σκεφτείς. Ναι, σωστά. Κάτι βρεφικές κρέμες, κάτι τέτοια. Ναι. Οκ. Okay.
Στοίχημα.gr είναι μαζί μας. Καθημερινά σε στοίχημα έχετε μια πολύ μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών. Έχει τις καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά. Ακόμα και σε μέρες που πιστεύω ότι δεν υπάρχουν επιλογές, η στοίχημα έχει για εσάς πάρα πολλά πράγματα ώστε να στοιχηματίσετε. Έχει και το καζίνο στο οποίο είναι γεμάτο με παιχνίδια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή για το tablet ή για το κινητό και να έχετε στοίχημα όπου και αν είστε, ακόμα και αν είστε δηλαδή διακοπές για παράδειγμα πλέον, ακόμα και στην πιο τέρμα γωνία της Ελλάδας να πάτε, έχει 4G. Έτσι δεν είναι. Παντού πλέον έχει. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένη από το 4G πάντως και στις διακοπές μου δεν... Παντού πλέον έχει. Η εθνική ομάδα κάνει τη δική της προσπάθεια για να μειώσει με τη Φιλανδία. Στο μείον 5 πήγε τώρα με το τρίποντο αυτού νου του ωραίου τυπάκου του Ζόη Καράμπελα. Παιχνίδι το οποίο κρίνει πρόκριση στα προημιτελικά είναι αυτό για την εθνική εφήβων. Σαν το 53 έχει ακόμα 7 και 17. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για τη δεύτερη ώρα. Εδώ θα κάνουμε το... Το κουσκούς μας, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Socializing. Okay, τώρα για το Άρη τα είπαμε, πάω και είναι πολύ χαλαρά τα πράγματα. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε δεύτερο κομμάτι της εκπομπής, δεύτερη ώρα. Μπαλαντέρ, πάμε μέχρι και τις 12, εδώ στο Λίμπερο 107,4. FM κενό και το ονοματεπώνυμό στο 54526. Για δύο εισιτήρια τα οποία θα κληρώσουμε στις 12 παρά κάτι. Ούτως ώστε... να στείλουμε δύο φίλους του ΠΑΟΚ να δούνε το ΠΑΟΚ Άγιαξ την ερχόμενη Τρίτη. Τα παλικαράκια της εθνικής ομάδας πάνε να κάνουν ανατροπή καλή. 57-55 ήταν πίσω μέχρι και με 11-12 πόντους στα τέλη της τρεις περίοδου. Είναι μπροστά η εθνική εφήβων, παιχνίδι το οποίο είναι με τη Φιλανδία στο Βόλο και κρίνει την παρουσία των δύο ομάδων στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Δύο τρύπο του Ρογκαβόπουλου της ΑΕΚ έβαλαν την Ελλάδα μπροστά. Έβαλαν καλάθι και φάλ τώρα Φιλανδός. Έχουμε 3 λεπτά ακόμα. Ντέρμπι γίνεται εκεί για την πρόκριση στα προημιτελικά. Να σου πω, συμπαρουσιάστρια. Για πες. Τι θα πρότεινε σε κάποιον που θα σου έλεγε ότι, μάλλον να σε ρωτούσε να πάω στην Άνδρο, τι θα του έλεγες? Θα του έλεγα να πάει. Γιατί? Είναι ωραίο νησί. Ναι. Έχει ωραίες παραλίες. Μάλιστα. Εντάξει, Κυκλάδες, αν δεν πετύχεις αέρα, αν πετύχεις αέρα, οκ. Okay. Εντάξει, είναι δύσκολο. Ναι. Αλλά θα το έλεγα να μοιράσει τις μέρες του μεταξύ Χώρας και Μπατσί. Γιατί? Χώρας και Μπατσίου. Και Μπατσίου κλείνεται. Ναι, μάλλον. Ξέρω εγώ. Χώρας και Μπατσίου, λοιπόν. Γιατί οι αποστάσεις είναι μεγάλες και πραγματικά έχει ωραίες παραλίες και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Ναι. Που αξίζει να τις δεις. Και νομίζω ότι η χώρα, παρόλο που δεν τα είδαμε πολύ, έχει αρκετά πολιτιστικά δρόμενα που μπορεί κάποιος να περάσει τη μέρα του. Δρόμενα? Δρόμενα. Μη μου πεις. Για... Ναι. Πολιτιστικά δρόμενα για κάποιον που δεν κατάλαβε, εννοεί, ρε παιδί μου. Όχι, γιατί έχει εκδηλώσεις, συναυλίες έχει. Ντίκο Βυζάντιο έχει. Ντίκο Βυζάντιο φυσικά στο Μουσείο Γουλανδρή. Ναι. Δηλαδή θυμάμαι να το συζητάω πολλές φορές. Τα έργα του ήταν κάτι που πραγματικά. Καλά, δεν ήθελες να βάλεις και ένα πίνακα στο σπίτι του. Φυσικά, στο σπίτι. Φυσικά. Αλλά δεν είχε κάνει με ένα προσωπογραφία όπως έχει κάνει κάποιος άλλος. Είναι οκτιμουσί για να βάλω, οπότε. Καλά, αν είχε κάνει ένα προσωπογραφία εδώ θα ήμασταν. Δηλαδή, ρε παιδί μου, να σου πω λίγο κάτι. Πες μου. Μιλάς με κάποιον και σου λέει, είδα ότι πήγες στην Άνδρο. Τι θα του πρότεινες να κάνεις στην Άνδρο? Στις διακοπές του εκεί. Σου είπα, έχει πολύ ωραίες παραλίες να πας. Επίσης, στον Μπατσί, χώρα δεν βγήκαμε το βράδυ. Αλλά στον Μπατσί έχει και ωραία μπαράκια έτσι να πας, να πιεις το ποτό σου. Κλαμπάκια έχει, κλαμπάκια. Έχει και κλαμπάκια, δεν τα επισκεφτήκαμε. Έχει ένα πολύ δυνατό κλαμπ. Ναι. Έχω μάθει. Ναι. Δυστυχώς δεν το επισκεφτήκαμε. Ξεφτιλάδικα έχει. Δεν μπορεί. Θα έχει. Δεν γίνεται. Πού δεν έχει ξεφτιλάδικα πέρα. Πλέον έχει και στα κουφόνια ξεφτιλάδικο. Είδα σε κάτι ή στα stories. Καλά κάνανε, γιατί ήταν κενό αυτό το θέμα και καλά κάνανε. Οικονομάει αυτό που το έκανε. Ναι, ναι. Και πρέπει τα κουφονίσια παρένθεση τώρα να έχουν αλλάξει αρκετά από δύο χρόνια πριν που είχαμε πάει εμείς. Εντάξει, σου πω λίγο, κάτι είναι άκρως αναπτυσσόμενο νησί. Ναι, 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 ναι. Αλλά ναι, θα του έλεγα ότι στην Άνδρο έχει να κάνει τα πάντα. Δηλαδή και πιο ήσυχες διακοπές άμα θέλει να κάνει και λίγο έτσι πιο. Χάι. Όχι χάι με την έννοια χλιδάτες, αλλά λίγο με πιο ένταση, πιο ζωή θα πω εγώ. Τα συνδυάζει όλα δηλαδή. Ναι, και νομίζω ότι είναι και ένας φθηνός προορισμός, δηλαδή δεν χρειάζεται πάρα πολλά λεφτά για να κάνεις κάποια πράγματα. Να φας δηλαδή καλά, να πιεις το ποτό σου, να κάνεις το μπάνιο σου και παρόλο που οι παραλίες περισσότερες είναι οργανωμένες, οι τιμές τους είναι σίγουρα χαμηλότερες από τις τιμές που υπάρχουν στη Χαλκιδική ας πούμε που είναι πιο κοντά σε εμάς. Εγώ το ξέρω και, και από μέσα ξέρω το δουλειά. Σε μιλάς χαλκιδικότητας τώρα, μας έχει ρημάξει τον Πινελίκη. Καλά, τι να πω, την αλήθεια λέω. Μιλάς πιο σαν τις αλήθειες, έτσι. Ναι, φυσικά και μιλάμε. Σε αυτό είναι κάτι που κάνουμε πολύ προς το μικρόφωνο. Διαφορετικά.
Όχι, όχι. Να πάτε, παιδιά, στην Άνδρο, να πάτε, είναι πολύ ωραία. Δηλαδή, λες να μην πάνε στη Χαλκιδική, να πάνε στην Άνδρο. Αυτό άφησε να πριν από λίγο. Καλά, να σου πω κάτι. Όταν τη Χαλκιδική την έχεις δίπλα σου, μην πας και ένα Σαββατοκύριακο, ας πούμε, στη Χαλκιδική. Μην πας μια εβδομάδα. Οι Αθηναίοι όμως το έχουν νησί Σαββατοκύριακου, γιατί είναι κοντά. Καλά, και εσύ τη Χαλκιδική την έχεις προορισμό του Σαββατοκύριακου. Άμα ήσουν από μια άλλη χώρα, θα αρχίσουν και θα καθόσουν 20 μέρες. Όπως υπάρχουν κάποιοι άλλοι τουρίστες από άλλες χώρες. Δεν φτάνουν τα. Το έχει ζήσει, ξέρεις ότι γίνεται. Δηλαδή. Καλά, αν είχες και εσύ δύο παιδιά ή αν ήσουν από κανένα βουνό και δεν είχες. Φλέβα από κάποια φάση. Δεν είχες δει θάλασσα στη ζωή σου, 20 μέρες στη Χαλκιδική θα σου φαινόταν όνειρο. Πλάκα κάνεις. Μιλάμε πάντα για το δεύτερο πόδι, παιδιά. Που είναι λίγο πιο ποιοτικό. Όχι, να σου πω λέω κάτι, μην την υποβαθμίζουμε τώρα τη Χαλκιδική, πέρα από την πλάκα. Φυσικά και δεν την υποβαθμίζουμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο μέρος τώρα, πέρα από το. Καταρχάς έχει παραλίες και θάλασσες που πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεις. Από τη στιγμή που καταλάβαμε ότι είναι ωραίο μέρος, δηλαδή κάπου δεκαετία του 70-80. Την έχουμε αφήσει ίδια. Μέχρι τώρα που φτάσει το 2020 είναι το ίδιο πράγμα. Αυτό. Όταν λοιπόν αρχίσουμε να την εξυγχρονίζουμε με διάφορους τρόπους, νομίζω θα γίνουμε και λίγο πιο. Θα γίνει ένα πιο. Ενδιαφέρον τέλος πάντων προορισμός, ρε παιδί μου, από ό,τι είναι μέχρι τώρα, που κυρίως απευθύνεται σε εμάς εδώ πέρα γύρω. Είναι η αλήθεια. Σίγουρα, η Χαλκιδική. Επειδή τώρα Αθηναίος όταν κατεβαίνεις στο Πειραιά, μπαίνεις σε ένα πλοίο και πάει σε. Και δίνει 20 ευρώ για να πάει σε ένα νησί. Εντάξει. Δεν θα το σκεφτεί και τόσο πολύ, ρε παιδί μου. Δεν θα ψηθεί και πάρα πολύ να πάει στη Χαλκιδική. Όπως επίσης, εμείς, όπως ο Αθηναίος παίρνει τα μάξι και πάει στην Πελοπόννησο, για παράδειγμα, που το έχει επίσης από τον Κυριακό. Εμείς για να το κάνουμε. Φυσικά. Έχει ολόκληρη απόφαση. Το ίδιο ισχύει γι' αυτό για τη Χαλκιδική. Και εσύ όταν θα θες να πας. Στο καραβάκι του πάει στη Σέριφο, ξέρω εγώ. Εννοείται. Και όταν εσύ θα θες να πας σε ένα νησί που πρέπει να κατέβεις στον Πειραιά, αμάξι το ένα το άλλο, αμάξι το δεύτερο. Από τον. Το σκέφτεσαι διπλά. Ναι. Έτσι είναι και για αυτούς από κάτω να ανέβουν προς τα πάνω. Τώρα, εγώ άμα σε ρωτούσα για να πάω στην άνθρωπο, πού θα μου πρότεινε να πάω στην άνθρωπο. Θα μου έλεγες, θα πας εκεί σίγουρα. Τι κάνουμε, τουριστική εκπομπή. Όχι, ρε παιδί μου. Απλά μου πες το χαλαρώσουμε στη δεύτερη ώρα. Γιατί με τα αθλητικά ήσουν λίγο μουγκίδου. Εγώ μόνο για τον Πάο ξέρω. Για τον Άρη δεν ξέρω τι να πω. Πολύ ωραία. Να το κάνουμε λίγο, ρε παιδί. Να σου πω λίγο κάτι, είναι 31 Ιουλίου. Δηλαδή όταν θα κλείσουμε θα είναι 1 Αυγούστου. Αν δεν μιλήσουμε τώρα, λαθή και νησιά, πότε θα μιλήσουμε. Τι θα κάνουμε. Κοίτα, αν μου λέγανε πες μου έναν προορισμό. Ένα νησί που πρέπει να πάω σίγουρα, δεν ξέρω αν θα ήταν η πρώτη άνθρωπο. Καλά, δεν έχω γυρίσει και τα νησιά, εντάξει. Από αυτά που τα λίγα που έχω πάει, πιστεύω δεν θα του έλεγα σαν πρώτη επιλογή την Άνδρο. Αλλά αν μου λέγανε σκέφτομαι να πάω, πες μου κάτι, θα έλεγα ότι αξίζει να πας να το δεις. Εντάξει. Έχει πράγματα να κάνεις. Και έχει και μπορεί να πάει και ένα ζευγάρι, μπορεί να πάει και παρέα, μπορεί να πάει και οικογένεια. Δηλαδή ο κόσμος είναι ανάμεικτος. Απλά η διαφορά, ας πούμε. Τη Παρασκευή από τη Τετάρτη είναι τεράστια σε θέμα κόσμου ή του Σαββάτου. Ναι, αφού είπαμε, είναι τέτοιο. Ναι. Και πιστεύω ότι αν θες να τη γυρίσεις και να τα δεις όλα, 5 μέρες δεν σου φτάνουν. Να πεις ότι θα είμαι και χαλαρός και δεν θα αγχώνομαι να πάω σε δύο παραλίες. Λες εσύ. Τώρα να κατέβεις από τη Θεσσαλονίκη είναι. Πας. Γενικά λέω. Αν είσαι στην Αθήνα, ναι, πάνε ένα Πουσουκού φυσικά. Γιατί όχι. Ναι, υπάρχουν κάποια νησιά που είναι πιο μικρά, ας πούμε, και είναι για Πουσουκού. Εντάξει, αν είσαι στην Αθήνα μπορείς να πας και δύο Πουσουκού, να τα δεις μισά-μισά, δεν είναι, δύσκολο. Είναι μια μισή ώρα, το πολύ. Ωραία. Γενικότερα πιστεύεις ότι βλέποντας το ελληνικό Instagram, ποια είναι η τάση φέτος? Παίζει πάρα πολύ Σύφνος Σέριφος, πάρα πολύ. Ναι. Τι άλλο είδα, Κουφονήσι σε σχέση με αυτό που έβλεπα τα προηγούμενα χρόνια, καλά, Μήλος, εντάξει, Μήλος, δεν ξέρω γιατί, και εννοείται το νησί. Όχι, Μήλος, γιατί. Όχι, ότι τα τελευταία δύο χρόνια γίνεται στη Μήλο της Τρελής, παρόλο που. Εντάξει, σου πω λίγο κάτι. Παρόλο που ακούγεται ότι δεν είναι φθηνός προορισμός η Μήλο. Η φωτογραφία στο Σαρακίνικο. Σαρακίνικο, νομίζω. Σαρακίνικο. Όχι, Σαρακίνικο. Νομίζω Σαρακίνικο. Κλειδώνεις αυτό. Για να δούμε λοιπόν, κορυφώνεται η γωνία. Για να δούμε λοιπόν, θα δώσει τη λύση το Google, μισό λίγο. Άμα έχω δίκιο, τι θα γίνει. Θα γράψει και λάθος, εντάξει. Λοιπόν. Παραλία Σαρακίνικο στη Μήλο. Παραλία Σαρακίνικο. Πάλι έχασα. Η σεληνιακή παραλία της Μήλου. Διακοπές στη Μήλο. Μήλο Σαρακίνικο. Δηλαδή. Οκ, το προσπερνάμε. Αλλά η φωτογραφία λοιπόν στο Σαρακίνικο ή και Σαρακίνικο για κάποιους. Παίρνει πολλά like. Δηλαδή, αν δουλεύει ένα ωραίο project. Καλά, εννοείται. Έτσι. Λίγο πιο μακριά ο άλλος, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Παίρνει πολύ like. Γενικά στα νησιά παίρνουν πολλά like φωτογραφίες. Ναι. Ναι. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Το Σαρακίνικο είναι κάτι λοιπόν, μοναδικό, όπως και το κάνουμε. Είναι. Πρέπει να είναι φανταστικό. Ναι. Άμα το δεις και από κοντά, άμα φαίνεται τις φωτογραφίες από κοντά, όλο και περισσότερο.
Αν το πετύχει με αέρα, πρέπει να είναι. Ναι, άμα το πετύχει με αέρα, πρέπει λογικά να είναι φοβερά. Αν κανονικά το ρεύμα να σε πιάσει κάποια φορά κάπου στη Λιβύη να βγαίνει. Είναι. Είναι φανταστικό. Τέλο πάντων. Και κύθινο είδα πολύ φέτο. Άρα δεν αλλάζανε πολύ με πέρσι. Δεν έχουμε κανένα καινούριο προορισμό που να είναι έτσι. Κοίτα, δεν έχω δει πολύ Ικαρία που έβλεπα πέρσι. Τώρα θα δώσει. Τώρα λε, που είναι 15 Αύγουστο πανηγύρια και τέτοια. Και δεν είδα και πολύ Πάτμο που έβλεπα πέρσι. Μπορώ να σου πω πιστεύεις ότι το feed μου ήταν περισσότερο Πάτμο. Ότι σε αυτό έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι η πρέσβυρα της Πάτμου, η Τζέννη Παλατζούνου, παντρεύτηκε τον Βασίλη Κικιλιά. Νομίζω πως όχι. Α, όχι. Δεν όχι. Είναι και έγκυος, μου είπανε. Νομίζω ότι ήταν hoax αυτό, γιατί λίγο το έψαξα, να σου πω την αλήθεια, γιατί μου έκανε εντύπωση. Και δεν είδα κάτι που να το επιβεβαιώνει. Δεν είδα καν φήμες. Είναι και λίγο μια ηλικία, δηλαδή δεν είναι και τόσο. Ναι, δεν ξέρω. Μπορεί να το κρατάνε κρυφό. Δεν ξέρω. Ναι. Λίγο μια μήνυα έρευνα που έκανα. Είναι η πρέσβυρα της Πάτμου, δηλαδή πώς είναι η Μαριάννα Βίβα Ρενογιάννη για την UNESCO. Καλής θελήσεως. Έτσι είναι και η Τζέννη Παλατζούνη. Και ο Σάκης Ρουβάς. Πέρσι είδε το βίντεο που έχει κυκλοφορήσει με ένα κατσίκι που ήταν η. Νίκο, τι ψάχνεις και βλέπεις, δεν ξέρω. Δεν τα έχω. Δεν ήταν πέρσι που είχε ανέβει σε ένα βράχο με ένα κατσικάκι και είναι πολύ viral. Με την Τζέννη Παλατζούνη. Δεν το είχα δει αυτό το βίντεο. Η αλήθεια είναι. Τι να πω. Τέλος πάντων. Okay. Θα ήθελες μάλλον να δηλώσουμε συμμετοχή για να μπούμε σε αυτή την επιτροπή στην οποία θα είναι επικεφαλής η Γιάννα Αγγελοπούλου, σεβασμός, για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση, το 2021. Σήμερα ανακοινώθηκε αυτό. Η Γιάννα Αγγελοπούλου το αναλαμβάνει. Το 2021 που λες, συμπληρώνεται 200 χρόνια από την Επανάσταση. Okay. Ωραία. Ναι. Και θα γίνουν διάφορες. Δρόμενα. Τέλος πάντων, δρόμενα πολιτιστικά και όλα αυτά. Και ποια βάλαμε, ποια έβαλε μια κυβέρνηση. Όλα καλά. Όλα καλά. Πολύ ωραία. Έβαλε τη Γιάννα την αγαπημένη. Τα πουρα της, έτσι. Καλά, έχει οργανώσει και ολόκληρους Ολυμπιακούς Αγώνες, έτσι. Που ακόμα πληρώνουμε. Αλλά δεν καλά, εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Τι μου λέει αυτό. Πιστεύεις ότι θα ξαναφέρει όλους τους Φοίνικες όπως είχε φέρει τότε. Αυτοί οι Φοίνικες είχαν μεταφέρει αυτό το σκαθάρι για τους Φοίνικες που είχε καταστρέψει όλους τους Φοίνικες της Ελλάδος. Αυτοί οι Φοίνικες που είχε φέρει τότε. Μα δεν έχουμε κλίμα για να έχουμε Φοίνικες. Αλλά τότε η Γιάννα, επειδή ήμασταν πολύ καλά χρόνια, ωραία, επειδή ήθελε να βλέπει Φοίνικες παντού, κάναμε μια τρελή εισαγωγή, μπήκανε Φοίνικες. Να σου πω κάτι, μην κράζεις, γιατί και η έναρξη και η λήξη τελετές ήταν πάρα πολύ ωραίες. Δηλαδή. Είχαν γίνει ωραία πράγματα. Είχε δει τη λήξη κιόλας. Είχε δει το Σάκη να γλιστρά. Ναι, είχα δει το Σάκη να γλιστρά και την άλλη και να προσπαθεί να τον σώσει. Ναι. Και είχα βρεθεί και σε κάποια άλλα αθλήματα. Μπράβο. Ήταν ωραία. Πιστεύεις, δηλαδή, όταν ακούς Γιάννη Αγγελοπούλου, σου έρχεται στο μυαλό σου ένα μεγαλείο. Ναι. Και επιβλητικότητα μου έρχεται. Επιβλητικότητα. Ναι. Κάνω εικόνα να καπνίζει το πουρο, έτσι να κάθεται. Και να τρέχουν οι Φιλιππινέζες από γύρω, ξέρω εγώ, και να τη λένε. Μόνο η Γιάννα είναι. Εδώ πήγε στην παραλία της Άνδρου και είχε 2-3 Φιλιππινέζες που τρέχανε γύρω-γύρω. Δηλαδή... Στην παραλία, στη χώρα. Στην παραλία πήγες. Πού είχες την παραλία Φιλιππινέζες, εγώ είδα. Πού πήγαμε σε εκείνο το beach bar στα πίσω γυάλια. Ναι. Δεν είχες δει δύο που ήταν με μακριμάνικα και τρέχαν πίσω από τα παιδάκια. Okay. Να προσέχεις. Απλά πιστεύω ότι η ανάληψη αυτών των καθηκόντων για την Γιάννα Αγγελοπούλου. Κάτσε λίγο να το δω ακριβώς. Γιατί το είδα πολύ φευγαλέα νωρίτερα. Γιάννα Αγγελοπούλου, 200 χρόνια. Για να δούμε λοιπόν. Λοιπόν, η Γιάννα Αγγελοπούλου, επικεφαλής της Επιτροπής για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση. Διαβάζω από την Καθημερινή. Η κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου ορίστηκε από τον Πρωθυπουργό επικεφαλής Επιτροπής Ελλάδα 2021. Βλέπω και φωτογραφία. Η Γιάννα είναι... Τσάντα... Στη ξεφτύλα 15.000 ευρώ. Εν τω μεταξύ, η Γιάννα. Όσο και τσάντα και φάκελο, τσαντάκι. Σοκ. Η Γιάννα, όσο μεγαλώνει, ναι. Μοιάζει όλο και περισσότερο στη Μαριάννα. Πιστεύω ότι προσπαθεί να την. Σε παρακαλώ, Μαριάννα είναι μία. Όχι, πιστεύω ότι. Έχει βρει και ένα ελιξίριο η Μαριάννα, το οποίο. Ναι, που μάλλον το πίνει και η Γιάννα σιγά-σιγά αυτό το ελιξίριο. Όχι, εκείνο το ελιξίριο το παίρνει μόνο η Μαριάννα Β. Νίκο, σταμάτα. Λοιπόν, όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση του Μεγάλου Μαξίμου, την απόφασή του το 2021 είναι ένα εθνικής γιορτής για τον Ελληνισμό. Εντός και εκτός Ελλάδος υλοποιεί από σήμερα ο Πρωθυπουργός κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, αναθέτοντας την κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου τη θέση της επικεφαλής της Επιτροπής που θα συγκροτηθεί για τις εκδηλώσεις οι οποίες θα γίνουν για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Σε συνάντηση που είχε ο κύριος Μητσοτάκης με την κυρία Αγγελοπούλου στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου, έγινε μια πρώτη συζήτηση για τους στόχους αυτής της επετείου ορόσημο για τους Έλληνες, η οποία προσφέρει την ευκαιρία στη χώρα να ξαναστηθεί στην διεθνή κοινότητα μετά την πολυετή κρίση. Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός. Εντάξει, okay. Η κυρία Αγγελοπούλου αμέσως μετά την συνάντηση έκανε την εξής δήλωση. Ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη και την τιμή μου να θέσει την ευθύνη μια τόσο σημαντική για τον ελληνικό λαό και τη Ελλάδα υπόθεση. Όλοι μαζί θα το κάνουμε το καλύτερο. Εγώ πιστεύω ότι στο τέλος θα γίνει το καλύτερο. Λυτή, θα την έλεγα. Ναι, αλλά τώρα. Επιτροπή για 200 χρόνια. Δηλαδή, προφανώς
θα το 2021 θα έχουμε διάφορα δρόμενα μέσα στη χρονιά. Ναι, δεν θα είναι 10 μέρες που θα γίνονται. Θα κορυφώνονται, ξέρω εγώ, 23 Μαρτίου, πολύ ωραία. Okay. Και όλο αυτό θα το τρέξει Γιάννα. Θα φαίνεται ότι το τρέχει Γιάννα. Ε, όχι ρε εσύ. Η βάση ιδέας ήταν αυτή. Okay. Λεφτά έχουμε άλλωστε. Μπορεί να χρειαστεί η Γιάννα να βάλει τίποτα από τη τσέπη της. Αυτή και αν δεν έχει. Έτσι. Λες η Γιάννα να πηγαίνει στην Άνδρο άραγε, που είναι το νησί των εφοπλιστών και των... Δεν μένει στην Ελλάδα η Γιάννα γενικότερα. Είναι Ελβετίες, είναι... Μα να σου πω έτσι κάτι όμως. Ό,τι και να είσαι, όσα λεφτά και να έχεις. Το καλοκαίρι άμα δεν μείνει στην Ελλάδα, άμα δεν πας στα νησιά, δεν κάνει. Πού θα πας στην Κουσεβέλη δηλαδή. Δεν νομίζω ότι μπορεί η Ελλάδα να την... Ούτε το νησί. Όχι ρε. Όχι ρε, στο νησί αυτοί δεν πάνε ρε. Αυτοί πάνε με κανένα θαλαμιγό, αρχές του καλοκαιριού, τέλος του καλοκαιριού, τέτοια πράγματα. Δεν βλέπουνε. Αυτοί οι πολύ μεγάλοι τώρα, κάτι είναι νεόπλουτοι και όλα αυτά. Εντάξει, οκ, εκεί είναι. Για το νησί. Όταν λέμε το νησί, παιδιά, μην μπερδεύεστε, μιλάμε. Μύκονος. Επίσης, το νησί παίζει πάρα πολύ φέτος. Και φέτος πάρα πολύ. Ναι. Α, και ξέρεις ποιο άλλο παίζει πολύ. Σαντορίνη. Φουλ. Ναι. Φουλ. Mm-hmm. Λοιπόν, η Γιάννα συνάντηση πήγε με μία τσάντα είναι, μεγάλη. Εντάξει, δεν μπορεί τσάντα να κάνει κάτω από 10 χιλιάρια τώρα αυτή. Τι είναι εσύ, τι τσάντα τώρα. Για φέρε λίγο. Δεν μπορεί να κάνει. Θα είναι ξεφτύλα να κάνει κάτω από 10 χιλιάρια σε συνάντηση με τον πρωθυπουργό που θα είχε και φωτογράφους. Έτσι. Και βλέπω και ένα φάκελο εδώ να έχει. Τσάντα. Δεν είναι, είναι ατζέντα, άμα δεις. Έχει και κλιπ. Α, είναι ατζέντα λοιπόν. Ατζέντα, όπως τη λέει η Έλλη Στάι. Εντάξει, γιατί όπως το είδα εδώ με έκανε για φάκελο. Τι να είναι αυτή τώρα. Για να μην είναι μια. Να είναι μια φανέλα, λες. Ε, τι, εντάξει. Χαλαρή. Ωραία είναι όμως. Ναι. Κόκκινη. Εντάξει, μια χαλαρή σανέλ έτσι για συνάντηση με πρωθυπουργό. Πιστεύω ότι το χρώμα που επέλεξε τα ρούχα της δηλώνει τη λιτότητα και ότι θέλει να μείνει. Λιτότητα δεν μπορεί να δηλώνει για Αγγελοπούλου, μην τα δοκιμάζουμε όλα εδώ πέρα μέσα. Εκταδία είναι δυνατόν. Λίγο σεβασμό θέλω. Περίμενε λίγο. Τι θα πει δεν μπορεί να δηλώνει λιτότητα για Αγγελοπούλου. Δεν μπορεί για Αγγελοπούλου να δηλώνει κάποια είναι... λιτότητα. Μα είναι μια επιβλητική παρουσία από μόνη της, οπότε τα ρούχα που επιλέγει να φοράει είναι λίγο πιο. Πώς να σου πω. Πιο απλά, πιο χαμηλών τόνων. Για να βγαίνει έξω η προσωπικότητα, να κοιτάμε την προσωπικότητα και όχι τα ρούχα. Αυτό θέλω να σου πω. Ναι, οκ. Okay. Πάντως, εγώ δεν μπορώ να συνδυάσω με τίποτα τη λέξη λιτότητα και τη Γιάννα Αγγελοπούλου. Και νομίζω ότι και η ίδια, αν βρεθεί κάποιο κάπου και της πει κάποιος τα ρούχα σας δηλώνουν λιτότητα, πιστεύω ότι θα τον καρφώσει με τα μάτια και ο τύπος αυτός θα φύγει από εκεί που είναι μέσα στα επόμενα 10 λεπτά. Ελπίζω να μην μας ακούει λοιπόν. Ακριβώς. Η κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου. Είναι και από εδώ κιόλας. Σαλονικιά είναι. Αλήθεια. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Είχε σπουδάσει στην Κρήτη και αφού μπλέχθηκε αρχικά στους κύκλους και αυτά, μετά κύριο Θόδωρο Αγγελόπουλο και όλα καλά. Θόδωρο, Θόδωρο νομίζω είναι και αυτός. Ναι. Παλιά πότε για τον ΠΑΟΚ, κύριε Αγγελόπουλο, να ξέρεις. Να πάρει τον ΠΑΟΚ. Μιλάμε πριν καμιά 10 χρόνια και παραπάνω. Να πάρει τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Βεβαίως. Κύριος Αγγελόπουλος. Και μάλιστα υπήρχε δημοσιογράφος. Να ρωτήσω κάτι που μπορεί να είναι χαζομάρα. Περίμενε έξω από το σπίτι. Παρακαλώ. Αυτός ο Αγγελόπουλος δεν έχει σχέση με τους Αγγελόπουλους. Νομίζω έχει. Α, είναι οικογένεια. Αλλά δεν ξέρω ακριβώς το βαθμό της. Συγγένεια. Αν είναι πρώτα, δεύτερα, ξαδέρφια, ας πούμε. Μπορεί να είναι αδέρφια. Αλλά να είναι τόσο χωρισμένα. Α. Και νομίζω είναι αδέρφια. Δεν έχω τον άνθρωπο μου τώρα να μου πει ακριβώς τι είναι. Θα σου πω τι να κάνουμε. Λοιπόν, τα παλικαράκια μας νίξαν 68-55 τη Φιλανδία. Κάναν μια πολύ μεγάλη ανατροπή και πέρασαν στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που γίνεται στο Βόλο. Τον βλέπεις τώρα καθόλου, δεν είναι τίποτα. Κάταστρο. Δεν έχει πάρει φαινάδο. Με τι να κάνω, Κέμι. Μπορεί και πάει το καλοκαίρι. Εντάξει. Λοιπόν... Και πολύ άσχημο παπούτσι, συγγνώμη. Ναι, οκ. Okay. Έκαναν την ανατροπή και πέρασαν στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που γίνεται στο Βόλο. Η Στοίχημαν είναι μαζί μας. Στη Στοίχημαν μπορείτε να βρείτε καθημερινά τις καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά. Μπορείτε να βρείτε μια πολύ πολύ μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών. Σε ποδόσφαιρο, σε μπάσκετ, σε τένις, σε μηχανοκίνητα, παντού από την στοίχημαν.gr. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή να την έχετε στο κινητό ή στο τάμπλετ σας όπου και αν είστε. FM κενό και το ονοματεπώνυμό σας το 54526. Θα κληρώσουμε εκεί γύρω στις παρά 10 παρά 5 δύο εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Άγιαξ την ερχόμενη Τρίτη στη Τούμπα. Το είπα και πριν. Ξέρετε όλοι πολύ καλά ότι πλέον το να βρεις μεμονωμένο εισιτήριο για τα μεγάλα παιχνίδια στο Τούμπα είναι πολύ δύσκολο, γιατί μένουν καμιά 7-8.000 εισιτήρια σε κάθε φορά. Και νομίζω τώρα για το μάτσο θα έχεις ακόμα λιγότερα. Γιατί θα έρθουν και οι Ολλανδοί, θα κλείσει και ένα μέρος εκεί πέρα τέλος πάντων για να βρεθούν αυτοί. Εμείς σας δίνουμε την ευκαιρία μέσα από τον Λίμπερο να κερδίσετε δύο εισιτήρια και να πάτε να δείτε το παιχνίδι
του ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ. FM και ενώ το ονοματεπώνυμό σας στο 54526. Γι' αυτό που, λέμε για τα, που λέγαμε για τη Γιάννα Αγγελοπούλου και για τα δρόμενα. Ναι. Τώρα βλέπω αυτά τα χαζά στο Facebook που γελάω μόνο μου. Ναι. Και γράφει ένας, μεθύστε με την αθάνατη Ντόν Περινιόν του 21. Εννοείται. Λοιπόν, το Τσουκαρίτσκι Μόλντε, το οποίο ενδιαφέρει τον Άρη, δεν αλλάζει κάτι. Μόλντε είναι αυτή η οποία προκρίνεται. 1-3 προηγείται. Έβαλε και τρίτο γκολ. Μείωσαν οι Σέρβοι στο 82, στο 88 το παιχνίδι. Δεν αλλάζει κάτι. Η Μόλντε είναι αυτή η οποία παίρνει την πρόκριση. Και αν καταφέρει και ο Άρης αύριο να περάσει την ΕΛΕΜΕΣΟΥ, θα βρει την νορβηγική ομάδα στο δρόμο του στον τρίτο προκριματικό. Τζόνι, λέω να πάμε σε διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγο με το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας. Πολύ μαζί, Ξαξοέιρα, συνεχίζω και το λέω. Ξαξοέιρα. Ξαξοέιρα και όχι καποέιρα. Το οποίο το βρήκες από Σάζαμ, έτσι να τα λέμε αυτά. 100% από SoundCloud για την ακρίβεια, σε ένα μαγαζί πολύ ωραίο. Την Δευτέρα που δεν είχα πάει βράδυ, ήταν πολύ ωραίο που πήγαμε. Πολύ ωραίο. Ωραίο είναι. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Θα το ξαναδουλέψω. Ωραίο είναι. Λοιπόν, εδώ μέχρι και τις 12 παρά κάτι, μην ξεχνάτε αυτήν την εβδομάδα είμαστε στη τελευταία εκπομπή του Λίμπερο. Καθότι λόγω αδείας του Γιώργου Ζαγόρα εμείς είμαστε που κλείνουμε το πρόγραμμα. Οπότε έχουμε έτσι μια ιδιαίτερη τιμή να κλείνουμε το πρόγραμμα της ημέρας. Λοιπόν, FM για τα μηνύματά σας, FM για το μήνυμά σας, το ονοματεπώνυμό σας το 54526. Σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωση για τα δύο εισιτήρια του ΠΑΟΚ Άγιαξ. Την Τρίτη σας θέλουμε να δείτε το μεγάλο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ. Sold out θα είναι το παιχνίδι. Πάρα πολλοί κόσμος. Εμείς θα δίνουμε τη δυνατότητα να πάτε να το παρακολουθήσετε δωρεάν από την Τούμπα. Λοιπόν, αφού μας έκανες μια ανάλυση. Παρακαλώ. Της κυκλαδίτικης ομορφιάς γενικότερα και του τι είναι. Γιατί έχω πάει και σε hot μέχρι τώρα. Πάρα πολλά έτσι, νησιά. Έτσι, έτσι. Τώρα μην... έτσι είναι. Έχεις καθόλου εικόνα τι γίνεται στην ελληνική τηλεόραση, βλέπεις τίποτα το τελευταίο καιρό? Δεν βλέπω απολύτως τίποτα. Καλοκαίρι not βλέπεις. Δυστυχώς. Δυστυχώς ακούω. Είδα... Πρόσχετα πεις, ακούνε διάφοροι. Είδα για λίγο στις διακοπές μου. Ναι. Πιστεύεις ότι χρήζει βελτίωση η εκπομπή? Θα σου το πω πολύ ωραία. Έχει πολλά πράγματα που μπορεί να βελτιώσει. Πιστεύω ότι έχει μία πολύ καλή κεντρική παρουσιάστρια. Ναι. Η οποία μπορεί να κάνει και χαβαλέ και να κάνει και σχολιασμό όλα αυτά. Έχει ένα... πιστεύω ότι αυτή είναι πολύ καλή για το ραδιόφωνο, η Ζαρίφη. Είναι και νομίζω, όχι νομίζω, είμαι σχεδόν σίγουρη ότι κάνει και εκπομπή και όλα και πάει πολύ καλά. Έχει έναν έμπειρο συμπαρουσιαστή, θα πω εγώ, που ήταν και, σε... και αρχισυντάκτη σε διάφορες εκπομπές. Λίγο το πάνελ δεν τη βοηθάει. Δηλαδή λίγο. Δεν. Εμένα μου αρέσει πολύ η στήλη Κατινά. Και εμένα αυτό σκεφτόμουν, ότι το Κατινάζ είναι πάρα πολύ ωραίο. Εν τω μεταξύ, δεν μπορώ να καταλάβω. Το κάνουν και άλλες ελληνικές εκπομπές αυτό το πράγμα. Όχι, καταλαβαίνω ότι το όταν. Κατινάζ είναι πολύ ευνέικο, να ξέρεις, το λένε πολύ. Όχι, όχι, δεν θα μιλήσω. Τη λέξη λέω έτσι. Δεν μιλάω για τη λέξη. Ότι, okay, είναι λογικό ότι όταν έχεις τρεις ώρες εκπομπή, πρέπει κάτι να το τραβήξει από τα μαλλιά να γεμίσει. Δεν γεμίζει. Πού ξεθάβουνε κάτι καλλιτέχνες, κάτι ηθοποιούς. Δηλαδή του 80, ποιον ενδιαφέρει? Δηλαδή θα σε βλέπει το 17χρονο, 20χρονο, 25χρονο εκείνη την ώρα. Δεν το ξέρει καν. Not. Και στο καλοκαίρι not και σε κάποιες άλλες εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Διάβαζα ότι επιστρέφει ο αγαπημένος μου Γιώργος Λιάγκας. Τελικά βρήκε κανάλι, βρήκε στέγη. Ναι, και θα κάνει τηλεπαιχνίδι. Πρωτότυπο. Μάλλον καθημερινό. Πρωτότυπο θα είναι. Και από το χρόνο θα έχει και super deal ξανά. Ο Φερεντίνος που το. Ο Φερεντίνο θα κάνει super deal. Και θα κάνει ένα άλλο καθημερινό, όχι τον deal. Θα υπάρχει μόνο το super deal του χρόνου. Θα παραμείνει στον Άλφα. Θα έχουμε και αδύναμο κρίκο μετά στο Τρίφωνος. Εντάξει, πάρα πολύ δυνατό. Στο Sky, ποιοι είναι αυτοί που φύγανε σαν ομάδα? Ενώ δεν έμεινε κανένα δημοσιογράφο, πήγαν όλοι με την Νέα Δημοκρατία αυτό, τι. Όχι, Νίκο, τι? Που κάνει προπαγάνδα, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι σε στελέχη, ρε παιδί μου, που δεν ξέρω, τι να σου πω. Αυτοί που φύγαν από ένα κανάλι πήγανε σε κάποιο, πήγαν στο Sky. Αν δηλαδή άρχισε Μαραγκουδάκη που, ήταν, ναι, που έφυγε από το Sky για να πάει στο Open, τώρα γύρισε στο Sky. Ναι. Νομίζω πως όχι. Και ο Τζόνι Καλημέρη. Ήταν στο Sky και ο Τζόνι Καλημέρη. Όχι, ήταν στο Open όμως και έφυγε. Ναι. Λέω, πήγαν στο Sky αυτοί. Δεν ξέρω κάτι τέτοιο, δεν διάβασα τίποτα τέτοιο. Ο Νίκος Μουτσινάς που θα είναι άραγε? Θα πολύ πάει τελικά ερώτηση στο Sky ή θα παραμείνει στο Open? Έχει ρήτρα 200 χιλιάρια. Ναι, ναι, το ξέρω. Μικρή αυτό. Είναι η ρήτρα αυτή, λένε. Ναι, και είπαν ότι το Sky μπορεί να τη χτυπήσει και να. Να πάρει τον Μουτσινά, και να πάρει όλη την ομάδα με αρχισυνταξίες, με όλα. Όχι τον Μουτσινά, σαν παρουσιαστή δηλαδή. Πιστεύω ότι το Open και η διοίκηση θα κάνει τα πάντα για να το κρατήσει. Πιστεύω ότι ήταν ό,τι καλύτερο υπήρχε φέτος στην ελληνική τηλεόραση. Και. Το παρελθόν, λέει, το πρόσφατο από άλλες επιχειρήσεις του Ιβάν Σαββίδη, όταν εμπλέκεται αυτός για τέτοιες καταστάσεις, πείθει τον υπάλληλο να μείνει. Δεν τα ξέρω αυτά, δεν μπορώ να.
Έχει γυρίσει πολλές καταστάσεις παιχτών που ήταν να φύγουν και πλήρωσε εκτός από κάτι παραπάνω για να τους κρατήσει. Ή τους έπεισε με ωραίο τρόπο. Δεν ξέρω αν το κάνει και τώρα με τον Μουτσινά. Πιστεύω ότι πρέπει να το κάνει γιατί. Κατά ένα καινούργιο παραμένει όμως. Πάω και θα έχει το χρόνο. Τι όλο πάω. Το πακετάκι από εκεί θα το πάρει. Τη τηλεθέα και το. Α, θα δείχνει τους αγώνες του ΠΑΟΚ, από ό,τι φαίνεται. Δεν ξέρω. Λίγο πρέπει στη ψυχαγωγία. Μια γραφή έκανα, Μακεδονία Παλάς πάνω τώρα. Υπερσύγχρονα λένε πληροφορίες. Τελευταία τεχνολογία σε όλα. Και από κάτω θάλασσα. Εκεί που ήταν το κλαμπ παλιά, για όσους θυμούνται. Έγινε τώρα γραφείο του Open. Και τις εφημερίδες μου είπες, όχι μόνο του. Ναι. Νομίζω ότι κυρίως είναι του Open και είναι και της εφημερίδας, η οποία πλέον θα είναι μόνο Κυριακή. Όπως ανακοινώθηκε. Αλλά θα υπάρχει στο σελίδα, η οποία είναι αρκετά καλή. Πιστεύω ότι λίγο το Open πρέπει να φτιάξει την ψυχαγωγία του. Να πάρει νούμερα. Θες πρέπει να μπουν νέα και άθαρτα πρόσωπα εκεί. Όχι απαραίτητα. Λίγο να. Πρέπει, λέω εγώ. Κι εγώ λέω ότι πρέπει. Ναι. Πρέπει. Εμείς οι νέοι δημοσιογράφοι πρέπει να έχουμε δουλειές. Που θέλουμε τώρα να μπούμε στον χώρο. Νομίζω ότι μας μούτζωσε ακόμα και αυτή η τραγική πόρτα που βλέπω εκεί. Σηκώθηκε και έκανε έτσι. Χαβαλέ κάνουμε εμείς, παιδιά. Χαβαλέ τώρα. Ναι. Πάντως χρήζει βελτίωση θεωρείς το Open. Στο κομμάτι, κομμάτι της ψυχολογίας θα πω εγώ. Ναι. Κάνει εντάξει την αγαπημένη μου εκπομπή το Σαββατοκύριακο, πρωινή αθλητική εκπομπή. Πολύ καλή. Πώς τη λένε. Sky Goal και Open Sport. Open Sport. Ναι. Ωραία εκπομπή. Βέβαια. Ωραία εκπομπή. Έκανε και μία το βράδυ που την έβλεπε, θυμάσαι. Φυσικά. Ντέμι. Δεν βαριώσουν καθόλου. ήταν η αγαπημένη μου. Να σου πω κάτι. Από την αθλητική Κυριακή την προτιμούσα αυτήν τουλάχιστον. Την αθλητική Κυριακή πιστεύω προτιμούσες όχι εσύ μόνο. Δηλαδή, αν σε έβαζε κάποιος να βλέπεις αυτό εκεί πέρα το χαρτί 5 ώρες αντί για αθλητική Κυριακή, θα προτιμούσες να είσαι κολλημένο το κεφάλι σου εκεί και να βλέπεις αυτό. Ναι, η αθλητική Κυριακή. Χορηγία, ώρα, ρολόι που λέξαμε. Δεν βλεπόταν και αυτός ο ήχος πια. Δηλαδή, έχει στοιχειώσει όλα μας τα παιδικά χρόνια αυτός ο ήχος. Το τραγούδι της αθλητικής Κυριακής. Ναι, παλιά έχει λούχα βάλει, τώρα δεν έχει τίποτα. Το μόνο που κάνει είναι να κουράζει η αθλητική Κυριακή. Πάντως, εγώ πολλές φορές που έπαιζε. Μιας που το έπαιζε να αναφερθώ σε κάτι άλλο. Για να πες, για πες. Που έπαιζε ο ΠΑΟΚ να με το κύπελο, με το πρωτάθλημα, με το ένα με το άλλο. Είχα ανοιχτή την τηλεόραση στο Open σε αυτή την αθλητική εκπομπή και έβλεπα. Ντέμι Νικολαίδη και Χριστίνα Βραχάλη. Μπράβο. Πολλές φορές το έκανα. Δεν θα συνεχιστεί το χρόνο αυτή η εκπομπή. Δεν ξέρω αν θα έχει άλλη εκπομπή. Α, δεν θα συνεχιστεί. Όχι, πότε διάβασα, όχι. Χωρίς Ντέμι τέλος πάντων, τώρα δεν ξέρω αν θα κάνει κάτι άλλο. Α, γιατί. Εντάξει. Και όμως αυτή είναι η Πετρούλα Κωστίδου, μονάζει και κολλάζει. Κλικ. Πάλε και πάλε τα ίδια θα πω εγώ. Μονάζει και κολλάζει. Μονάζει και κολλάζει. Καλά, δεν τη λες ότι κολλάζει κιόλας. Ούτε ότι μονάζει επίσης. Ναι. Μα πού τα σκέφτονται αυτά, δηλαδή. Ο άλλος είπε, θα βρω τίτλο ας πούμε. Για αυτό το ρεπορτάζ που έχω κάνει. Ξέρεις ποια θυμίζει η Πετρούλα. Τώρα που τη βλέπω έτσι εδώ, ποιος σου θυμίζει. Είναι πολύ γνωστή η τραγουδίστρια ξένη. Όπα, περίμενε. Δύσκολο quiz είναι αυτό τώρα. Εδώ, στη φωτογραφία. Μία που έχει πάρα πολύ ωραία φωνή. Τη Λάνα. Δεν θυμίζει εδώ, σε αυτή εδώ, ναι, θα τη θύμιζε, είναι η αλήθεια. Ναι. Θα τη θύμιζε. Τη θυμίζει, ναι. Okay. Σε αυτό που είπες πριν για την ΕΡΤ, με αφορμή μάλλον αυτό που είπες για την ΕΡΤ, τη ενημερωμένη. Σου δίνω πάσες. Δίνεις την πάσα. Χθες λέγαμε κάποια πράγματα για την παρέμβαση του νέου υφυπουργού, τέλος πάντων, και αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με την ΕΡΤ, η οποία πέρσι αποφάσισε ο προηγούμενος υφυπουργός ότι πρέπει να εμπλακεί και στο ποδόσφαιρο και να δώσει κάποια χρήματα. Να δώσει μάλλον αρκετά χρήματα. Αυτό το οποίο έγινε γνωστό σήμερα και το ενημέρωσε προφανώς και η διοίκηση της ΕΡΤ στις ομάδες τις οποίες έχει, οι οποίες μέχρι σήμερα ήταν 7, μέχρι νωρίτερα στην ημέρα, τώρα είναι 6 γιατί ο Παναθηναϊκός ανακοινώθηκε από την ΟΒΑ, είναι ότι η πρότασή της είναι για μείωση 45% στα χρήματα που έχει συμφωνήσει. Α, το διάβασα αυτό, ναι. Και για τη Super League 2, η οποία συστάθηκε με μοναδικό σίγουρο έσοδο τα 800.000 σε κάθε ομάδα από την ΕΡΤ, η πρόταση είναι για 60% κάτω. Δηλαδή έγινε ένα πρωτάθλημα από τον προηγούμενο υφυπουργό ουσιαστικά και τους ανθρώπους τέλος πάντων της ΕΠΟ και της Super League και όλα αυτά. Με βάση τα 800.000 που θα έδινε η ΕΡΤ σε κάθε ομάδα. Και τώρα αυτά τα 800.000 σύμφωνα με τη νέα πρόταση της ΕΡΤ είναι 60% κάτω. Δηλαδή είναι 320.000. Εγώ έχω λίγο μπερδευτεί με τι γίνεται λίγο με το ποδόσφαιρο.
Είναι πάρα πολύ απλό το τι γίνεται. Η προηγούμενη κυβέρνηση. Όχι, όχι όσο αφορά την ΕΡΤ μόνο. Αλλά... ότι είναι η Super League, ας πούμε, που είναι η Αλφα Εθνική, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Ωραία. Γιατί μοιράζονται οι ομάδες στα κανάλια και δεν παίρνει η ΕΡΤ να λέει ότι εγώ θα δείχνω τη Super League, θα δείχνω όλα τα παιχνίδια τη Super League. Γιατί δεν υπάρχει κεντρική διαχείριση, λες. Ναι. Αυτό γινόταν μέχρι πριν κάποια χρόνια. Ναι, και ας πούμε ο ΠΑΟΚ θα παίζει σαν φαίνεται στο Open, ο Παναθηναϊκός που είπε στην Νόβα. Έχει σπάσει. Και με το μπάσκετ δεν γίνεται αυτό. Ναι. Το σωστό θα ήταν να υπάρχει κεντρική διαχείριση, όπως πολύ σωστά αναφέρεις. Και μάλιστα να μοιράζονται έτσι τα χρήματα, ούτως ώστε ομάδες με λιγότερα χρήματα, τέλος πάντων από την εμπορικότητά τους, να παίρνουν χρήματα από την ΕΡΤ, ούτως ώστε να δυναμώνουν τις ομάδες τους. Από την εκάστοτε. Δηλαδή, εγώ που είμαι η Νόβα, ας πούμε, έρχομαι σε σένα που είσαι ο Παναθηναϊκός και σου λέω ότι ξέρεις τι, σου δίνω τόσα για να πάρω τα δικαιώματα και να φαίνονται. Δηλαδή, σε πληρώνω. Σε πληρώνω, ναι. Μα είναι το μεγαλύτερο έσοδο των ομάδων τα αθλητικά δικαιώματα. Και στο μπάσκετ ισχύει το ίδιο. ΠΑΟΚ, ας πούμε, και η ΑΕΚ και στο μπάσκετ, ναι. Ο ΠΑΟΚ πριν αλλάξει κυβέρνηση είχε συμφωνήσει με τη διοίκηση της ΕΡΤ για 7,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το χρόνο. Ναι. Αυτό προφανώς δεν θα γίνει μετά την αλλαγή της κυβέρνησης. Το οποίο η ΕΡΤ πόσα έσοδα έχει για να μπορεί να δίνει 7,5 εκατομμύρια μόνο στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, διάβαζα ότι το όλο πακέτο του ποδοσφαίρου με το οποίο η Ενεπλάκη της βγήκε περίπου 60 εκατομμύρια μόνο έξοδα, του ποδοσφαίρου. Έξοδα, ναι. Και πήρε πίσω 7. Δηλαδή πήγε 53 τα μέσα. Τα οποία αυτά τα 7 τα παίρνει από πού? Διαφημίσεις, πακέτα και όλα αυτά. Δηλαδή η ΕΡΤ είχε να δώσει 60 εκατομμύρια για να δείχνει μπάλα. Ναι. Σύμφωνα με την απόφαση διοίκησης της και της προηγούμενης κυβέρνησης. Και φαντάζομαι ότι σε αυτά συγκαταλέγονται τα λεφτά που δίνει στο χύψη αθλητικό δημοσιογράφο για τις μεταδόσεις. Όχι, μιλάμε τώρα για τις παραγωγές των αγώνων που έκανε ελάχιστες, για τα χρήματα τα οποία πληρώνει τέλος πάντων και όλα αυτά. Τώρα τα 60 που είπα μπορεί να ήταν πολλά. Τα 40. Τα 7 ήταν σίγουρα των εισόδων. Τέλος πάντων μπήκε μέσα, έδωσε ένα πολύ μεγάλο ποσό και αυτό που πήρε πίσω ήταν πολύ λίγο. Ναι. Μάλιστα. Οκ. Okay. Τέλος πάντων. Τι να κάνουμε. Έτσι κι αλλιώς η ΕΡΤ έχει συγκεκριμένα. Έχει μία σίγουρη πηγή εσόδων που είναι το τέλος υπέρ ΕΡΤ από τους. Καταλόγους θα λέγαμε. Έχω κολλήσει. Λογαριασμούς στη ΔΕΗ. Οπότε ό,τι και να γίνεται εκεί να μπαίνουν. 4-5 ευρώ από το καθένα, ξέρω πόσα είναι. Κάθε φορά μπαίνουν. Απλά το αναφέρω αυτό με το μείον 45 στις ομάδες που είχε από πέρσι και μείον 60 στο Super League 2. Γιατί έγινε γνωστό σήμερα. Νομίζω ότι, όχι νομίζω, ενημέρωσε και τις ομάδες με επιστολή για τις ομάδες οι οποίες έχει τέλος πάντων. Οπότε, δύσκολα τις κόβω να παραμένουν εκεί. Και φαντάζομαι ότι... θα πρέπει να κάτι άλλο για να φύγουν από εκεί. Αυτό είναι ένα θέμα. Και αν τον Παναθηναϊκός βρήκε, και ο Άρης θα βρει. Και ο Άρης θα βρει. Έχει μία... Ο Άρης είναι καλό εμπορικό πακέτο. Οι άλλες... Ωραία, να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι άλλο. Mm-hmm. Το Open πήρε να δείχνει τον ΠΑΟΚ. Όχι, δεν είναι σίγουρο αυτό. Λέμε ότι παίρνει να δείχνει τον ΠΑΟΚ. Ναι. Η Νόβα πήρε τον Παναθηναϊκό. Έχει τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Ωραία, περίμενε. Άλλο θέλω να σου πω. Όταν παίζει, ας πούμε, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό στην Τούμπα. Α, μόνο μιλάμε για τα εντός. Ναι. Ωραία, ναι. Και όταν παίζει Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ θα το δείχνει η Νόβα, ας πούμε. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Μου έχεις λύσει όλες μου τις απορίες. Ό,τι μπορώ κι εγώ. Πόσα μαθαίνω δίπλα σου. Ό,τι μπορώ κι εγώ. Τι να κάνω, ό,τι μπορώ. Λοιπόν. Και τελικά ρε παιδιά, η Πετρούλα. Κολλάζει και μονάζει. Κολλάζει και μονάζει. Κολλάζει, αλλά τι έγινε. Δεν τελειώσαμε όμως για το καλοκαιρινό. Όχι, γιατί το ξανθό κορίτσι άλλαξε και είναι πλέον πιο σεμνό και από καλόγρια. Δεν είναι ότι πήγε σε μοναστήρι. Το ψάξε ο συνάδελφος πολύ το. Ακόμα και έτσι όμως εξακολουθεί να κολλάζει, γράφει εδώ ο φίλος και συνάδελφος. Πετρούλα ανοίγει παρένθεση του σκανδάλου, κλείνει παρένθεση, είσαι αφού. Εσύ πού τα διαβάζεις αυτά, δηλαδή. Μου το βγάζει εδώ πέρα σε διάφορα αθλητικά site, να ξέρεις. Σου βγάζει τέτοια πράγματα για να κλικάρεις και σε πετάει σε άλλο site. Καταλαβαίνεις. Εγώ, σαν σωστός clickbait αναγνώση που είμαι, το πάτησα. Κέρδισε το site, πήρε click. Πήρε click, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν. Τι ήθελες να πεις, τι ήθελες να κλείσουμε το καλοκαιρινό, τι έλεγες. Ότι εσύ δεν είπες την άποψή σου που το βλέπεις φανατικά. Πολύ καλή, πολύ ωραία εκπομπή, μου αρέσει. Ειδικά όταν είναι το Κατινάουζ, είναι το αγαπημένο μου. Πολύ ωραία εκπομπή. Δηλαδή, θα μπορούσε να δούλευες. Στο σπίτι θα τη δω. Σε αυτή την εκπομπή, δηλαδή. Βγαίνει ένας φίλος μας. Καλά, ο φίλος μας, εντάξει. Όταν είναι... έχει αθλητικό τέτοιο. Εντάξει, μιλάει καθαρά για αθλητικά. Okay. Ναι. Και είναι top στο είδος του τώρα να τα λένε και αυτά. Ναι. Είναι πολύ καλός ο Ηλίας ο Γκότης που κέρδισε το Survivor. Μα δεν μιλάει. Μόνο για τις κρέμες λέει πολύ που δίνουν δώρο. Πολύ καλός.
Πιστεύω ότι βαριέται. Βαριέται, λες. Δεν του αρέσει και πάρα πολύ. Δηλαδή, ο Κωνσταντίνος Βασάλος είχε μια εξέλιξη μέσα σε όλο. Ναι, από ένα σημείο και μετά ξεμουγκάθηκε. Ναι, έλεγε μιλάει, και τέσσερις λέξεις. Μιλάει, μιλάει. Σωστά. Επειδή μιλάω. Επειδή μιλάω. Αυτή δεν θα συνεχιστεί ρε, εσύ. Το Power of Love. Το κόψα. Όχι, αφού τέλος ο Ατζούν από το Sky. Δεν κρίμα. Το Power, το Power of Love ήταν εκπληκτικό. Ναι. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Τζον, για ανέβασα λίγο να βρούμε τους δύο νικητές. Λοιπόν, οι δύο φίλοι του ΠΑΟΚ ή του Άγιαξ. Έτσι, μπορεί να είναι φίλοι του Άγιαξ. Να θέλω να πάω να δω την αγαπημένη ομάδα μια φορά που έχετε στη Θεσσαλονίκη. Βασικά τρίτη φορά τα τελευταία 7-8 χρόνια. Λοιπόν, είναι ο Θανάσης Βουβούδης και ο Γιάννης Νάσκας. Συγχαρητήρια. Βουβούδης Αθανάσιος, Νάσκας Ιωάννης είναι οι δύο νικητές για τα δύο εισιτήρια του ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ. Θα επικοινωνήσει και η Μαριλής μαζί τους αύριο. Εδώ τις ώρες της γραμματείας, 9 με 5 θα μπορούν να περνάνε με την επίδειξη της νομικής του ταυτότητος να πάρουν τα εισιτήριά τους και να πάνε την Τρίτη να παρακολουθήσουν το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ από την Τούμπα. Ευγενική προσφορά της ΠΑΕΠΑΟΚ και του Λίμπερο 107,4. Οπότε αυτά και για σήμερα. Νεράκι κύλησε, νεράκι. Λοιπόν, η στοίχημαν ήταν μαζί μας. Η στοίχημαν πάντα είναι μαζί μας αυτό το 2ωρο. Η στοίχημαν σας δίνει καθημερινά πάρα πολλές στοιχηματικές επιλογές ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι. Ποδόσφαιρο, τέννις, μπάσκετ, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε είναι στη στοίχημαν και με το καζίνο στο πολύ ανανεωμένο και με ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή στο κινητό ή στο τάμπλετ σας και να την έχετε παντού μαζί σας. Οπότε, εμείς κλείνουμε. Δεν θα δώσουμε ραντεβού αύριο, όπως όλα δείχνουν, καθότι το παιχνίδι του Άρεος είναι στις 8 και μετά θα πάει όλο το ρεπορτάζ από την Λάρνακα, γιατί εκεί νομίζω γίνεται το παιχνίδι. Πες Κύπρο να είσαι μέσα. Από την Κύπρο λοιπόν, ναι, και με Χρήστανο Τζαρδίδη εκεί και με Νίκο Παδόπουλο. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού ξανά τη Δευτέρα εδώ στις 10 και με Νίκο Παδόπουλο μαζί μετά από πάρα πολύ καιρό, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Να έχετε ένα καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Καλό βράδυ.